παιδιά, αγαπητά μας παιδιά, είμαι η Άρτεμις Καραμογιώργου και σας καλησπερίζω απόψε εκ μέρους των διοργανωτών στην ημερίδα με θέμα η ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Την διοργανώνουν το Κέντρο Πρόληψης Μαγνησίας Πρότασης Ζωής σε συνεργασία με τον Δήμο Εμμυρού, τον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Σχολείων του Εμμυρού και τη Φλόγα Μαγνησίας. Και δικοί ομιλητές στη σημερινή μας εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, είναι ο αστυνομικός διευθυντής Βασίλειος Παπακώστας και επικεφαλής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το κυβερνοέγκλημα, καθώς καλείται να το αντιμετωπίσει 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, μαζί με την πολύ σημαντική ομάδα του και με πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης, ο μιλητής μας απόψε θα είναι ο κύριος Δημήτριος Γιαμπάρας, δικηγόρος Παραλίου Πάγο, διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με εξειδίκευση στο cyber crime, δηλαδή στο έγκλημα στο διαδίκτυο, ενώ έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Και οι δύο κύριοι ταξίδεψαν απόψε κοντά μας από την Αθήνα για να βρίσκονται εδώ και να μας μεταφέρουν τις γνώσεις τους πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όλους μας, είτε τους ενηλίκους είτε τους ανηλίκους. Καθώς δυστυχώς όλο και περισσότερο πληθαίνουν τα περιστατικά που έχουν να κάνουν με τους ανηλίκους στο διαδίκτυο, θα δούμε αναλυτικά τα θέματα και θα έχω τη χαρά να κάνω τη συγκεκριμένη παρουσίαση μέσω ερωτήσεων. Εγώ θα κάνω κάποιες βασικές ερωτήσεις και θέλω τη συμμετοχή σας. Θα δίνετε το μικρόφωνο και μπορείτε να κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε στους καλεσμένους μας. Θα το χωρίσουμε ανά κατηγορία για να μπορέσουμε να είναι πιο εύκολο για όλους, να είναι και ενδιαφέρον. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμούς. Θα παρακαλέσω θερμά όσοι θα ανέβουν στο βήμα να είναι σύντομοι. Ξέρω ότι θα το κάνουν. Να καλέσω λοιπόν στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον Αρχιμανδρίτη Σεβαστιανό Ζερβό, εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Δημητριάδου και Ελμυρού, κύριε Λίτα. Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Σε μια εποχή που οι περισσότερες δραστηριότητες επιτελούνται και φιλτράρονται μέσω του διαδικτύου, η σημασία της πληροφόρησης σχετικά με αυτό προβάλλει ιδιαίτερα σημαντική. Οικονομικές δραστηριότητες, λατρευτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, επαγγελματικές συνεδριάσεις, θεραπευτικές συνεδρίες, ερωτική δραστηριοποίηση, ενημέρωση, κοινωνικές επαφές, αλλά και επιθετικές συμπεριφορές, οικονομική εκμετάλλευση, ψυχολογική κακοποίηση, σεξουαλική αλίευση και άλλα, διαπερνούν καθημερινά τις οπτικές ίνες για να διαμορφώσουν την σύγχρονη καθημερινότητα. Επομένως, ενήλικοι και ανήλικοι, επαγγελματίες που ασχολούνται με τον άνθρωπο όπως ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί και ιερείς, γονείς και μη, όλοι οφείλουν να είναι ενημερωμένοι αναφορικά με τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους του κυβερνοχώρου. Η συνεχής ενημέρωση και εξελισσόμενη γνώση αποτελούν την βάση για την οικοδόμηση τόσο της πρόληψης, όσο και της αντιμετώπισης του ήδη εκδηλωμένου προβλήματος. Γι' αυτό το λόγο, εκδηλώσεις όπως η σημερινή δεν γίνονται ή δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές ως μια ακόμα διεκπαιρεωτική αγκαρία, αλλά ως απαραίτητο και ζωοποιό είδωρο. Είναι δράσεις οι οποίες οφείλουν να μην σταματούν να το πέρας των εισηγήσεων, αλλά να συνεχίζουν να ενεργούν διαρκώς σε όλα τα σχεσιακά επίπεδα καθενός παρισταμένου. Ο χρόνος όμως ανήκει στους εισηγητές. Οπότε θα κλείσω εκφράζοντας βαθύτες ευχαριστίες αφενός για την διοργάνωση αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας ημερίδας, αφετέρου για την πρόσκλησή μας σε αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον πρόεδρο του Κέντρου Πρόληψης Μαγνησίας Πρότασης Ζωής, τον κύριο Ευθύμιο Ζυγή.
Καλησπέρα σε όλους και όλες. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Πανουσιολογιότατε, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, Περιφερειακή Σύμβουλη, Δημοτική Σύμβουλη, Πρόεδροι Φορέων, εκπρόσωποι του στρατού και της Εθνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Βλέπω μια αίθουσα σήμερα γεμάτη από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για ένα μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας και τους τρόπους που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το Κέντρο Πρόληψης Μαγνησίας Πρότασης Ζωής ασχολούμαστε μεταξύ άλλων με θέματα που αφορούν την αναχέτηση στον εθισμό, στο διαδίκτυο των ανηλίκων αλλά και των ενηλίκων, καθώς επίσης και με θέματα που αφορούν τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, είτε μέσω ενημερώσεων, είτε μέσω βιομηχανικών εργαστηρίων. Έχω μια επαγγελματική διαστροφή για όσους με ξέρουν και λατρεύω τους αριθμούς και οι αριθμοί είναι αυτοί που μας λένε πάντα την αλήθεια. Στην Ευρώπη το 38% των ανηλίκων μεταξύ 9 και 12 χρονών και το 77% των ανηλίκων μεταξύ 15 και 16 χρονών είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, παρόλο που για να γραφτεί σε αυτές τις σελίδες θα πρέπει να είσαι 18 χρονών και άνω. Η πλοήγησή του στο διαδίκτυο χωρίς επιτήρηση κάποιου ενήλικα ολοένα και αυξάνεται, αφού το 49% των παιδιών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από το δωμάτιό τους, το 33% από τα κινητά τους τηλέφωνα, το 87% από το σπίτι τους και το 63% από το σχολείο. Αυτή η ανάγκη, λοιπόν, είναι η οποία μας οδήγησε στη σημερινή εκδήλωση στην πόλη μας. Στα πλαίσια λοιπόν των δράσεών μας ως πρόταση ζωής και σε συνεργασία με τον Δήμο Αλμυρού, τον Δικηγορικό Σύλλογο, τη Φλόγα Μαγνησίας, φιλοξενούμε στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού και ευχαριστούμε τον Δήμο για την παραχώρηση του κέντρου, απόψε δύο ειδικούς πάνω σε θέματα εγκλημάτων του κυβερνοχώρου, τον επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Βασίλη Παπακώστα και το διακεκριμένο νομικός Γιαμπάρα Δημήτριο. Εγώ δεν θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό το κομμάτι, απλά θέλω ως άνθρωπος και ως φορέας που φιλοξενώ όλους εσάς απόψε εδώ, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας, τους άμεσους, δηλαδή το Δήμο Αλμυρού και ιδιαίτερα την Νίκη την Κυριτσά για την εξαιρετική συνεργασία της, το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου και ειδικά τον πρόεδρο του Στρατηγόπουλο Χρήστο για την πολύτιμη συνεργασία του σε αυτή την εκδήλωση, αλλά και γενικότερα για τη στήριξη την οποία μας προσφέρει διαχρονικά, την εκπρόσωπο της Φλόγας στον Αλμυρό, την κυρία Θεοδωράκη, η οποία και αυτή μας στηρίζει πάντοτε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια, τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι βρίσκονται πάντα δίπλα μας, και ένα τεράστιο ευχαριστώ και το εννοώ στις διοικήσεις των συλλόγων γονέων του Δήμου Αλμυρού για την τεράστια προσπάθεια γνωστοποίησης της σημερινής εκδήλωσης στους γονείς και στους μαθητές. Επίσης να ευχαριστώ τις διευθύνσεις των σχολείων γιατί όλοι αγκάλιασαν τη σημερινή εκδήλωση, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Τέλος, ένα θερμό ευχαριστώ στην γραμματέα του κέντρου μας, την Περιστέρα Τριζάκη, η οποία δουλεύει χωρίς σταματημό και δούλεψε πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα πάνω σε αυτή την εκδήλωση, τη Βασιλική την Κοντονάτσιου, η οποία εργάζεται στο Δήμο και μας απέρισε χρόνο σήμερα, από τον ελεύθερο της χρόνο, έτσι. Τέλος, να ευχαριστήσω την Άρτεμις στην Καλαμογιώργου, η οποία πάντα στηρίζει τις εκδηλώσεις μας, σε ό,τι και να τις ζητήσουμε. Και τέλος, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς, που το Σαββάτο το απόγευμα το αφιερώσατε σε εμάς, για να έρθετε στην εκδήλωσή μας. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα φύγουμε σοφότεροι πάνω σε αυτό το θέμα από ό,τι ήρθαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου κάνεις την τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ. Να καλέσω τώρα τον οικοδεσπότη μας απόψε, τον Δήμαρχο Αλμυρού, καθώς φιλοξενούμαστε στο πολιτιστικό κέντρο της όμορφης πόλης, τον κύριο Βαγγελή Χατζηκυρίου. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην όμορφη πόλη μας.
καλέσατε. Αγαπητέ πατέρα, κυρία την Περιφερειάρχη, πρόεδρε του Υπουργικού Συλλόγου, αγαπητοί συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω λοιπόν από την πλευρά μου, καλωσορίζω τους εισηγητές, ομιλητές που ήρθαν και από μακριά για να μας ενημερώσουν για αυτό το μεγάλο ζήτημα που θα ακούσετε σήμερα και τους καλωσορίζω και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για ένα θέμα το οποίο οι συνδιοργανωτές αυτής της εκδήλωσης το διαλέξανε και είναι επίκαιρο, είναι σημερινό και σίγουρα θα είναι αυριανό. Θα το έχουμε μπροστά μας κάθε μέρα και δεν το έχουμε όπως παλιότερα λέγαμε να προσέχεις όταν βγεις έξω στα παιδιά, οι ίδιοι να προσέχουμε όταν βγαίνουμε έξω, αλλά το έχουμε μέσα στο, σπουδά, το έχουμε μέσα στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στην καθημερινότητά μας και είναι πολύπλοκο, είναι δύσκολο, θα το ακούσετε, είναι δύσκολο αντιμετωπίσιμο. Πρέπει να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και από την τεχνολογία και πάντα θα τρέχουμε από πίσω, γιατί όλο και προχωράνε τα πράγματα. Να μην πω ουρές περισσότερα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε επιτυχία και από την προσέλευση που βλέπω, αλλά και από αυτά που θα ακούσουμε και δίνω τελευταία συγχαρητήρια στους συνδιοργανωτές, στο Διοικητικό Σύλλογο, στον Ευθύμη του Συγκυρίδη, στον πρόεδρο του Διοικητικού Συλλόγου που σκεφτόταν από καιρό αυτή την εκδήλωση. Είναι δεδομένο ότι θα κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις γιατί έχει πολλές σκέψεις και έχει εξωστρέφεια ο Σύλλογος πλέον, του Διοικητικού Συλλόγου Πόλου και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και καλή επιτυχία στη συνδιοργάνωση και στη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Χρήστο Στρατικόπουλο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου δεν είναι ένα αυτοαναφορικό επαγγελματικό σωματείο, υπό την έννοια ότι ασχολείται μόνο με την ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων των μελών. Είναι ένας επιστημονικός φορέας που το θεσμικό του κύρος επιδιώκει να αφουδραστεί, να αναδείξει και μέσω της παρέμβασης και της συνέργειας να βοηθήσει, αν είναι δυνατόν, στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Τεκμήριο ενδιαφέροντος για τέτοιου είδους κοινωνικά ζητήματα είναι και η σημερινή εκδήλωση με τη συνέργεια του Συλλόγου μας με την πρόταση ζωής του Οικοδεσπότη Δήμου Αλμυρού της Διευθύνσης Εκπαίδευσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Προσχολείων του Αλμυρού και τη ΦΛΟ. Αντικείμενο της σημερινής συζήτησης, ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο και πιο συχνά την κοινωνία και έχει πλέον και πάρα πολύ ευδιάκριτη αντιστοίχηση και στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά πλέον στα πινάκια των δικαστηρίων. Το ηλεκτρονικό έγκλημα, λοιπόν, υπό την ειδικότερη εστιασμένη εκδοχή των προσβολών της ανηλικότητας ενός ευάλωτου αντικειμενικά τμήματος της κοινωνίας μας. Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο ενός εισαγωγικού χαιρετισμού όπως αυτός δεν θα πλατιάσω, επιτρέψτε μου απλά να επισημάνω κάποιες επιγραμματικές σκέψεις σε σχέση με το ηλεκτρονικό έγκλημα. Πρώτον, το ηλεκτρονικό έγκλημα κατά την παραπολή με το φυσικό έγκλημα όπως το γνωρίζαμε, νομίζω ότι παρουσιάζει πολύ περισσότερο τη σχέση του παγόβουνου, της επιφάνειας του παγόβουνου, της κορυφής του παγόβουνου, με αυτό το οποίο κρύβεται από κάτω. Με πολύ απλά λόγια, οι υποθέσεις που εμφανίζονται, που προβάλλονται, είναι απείρως λιγότερες από αυτές τις οποίες στην πραγματικότητα εκτελήσονται. Δεύτερον,
οι δυσκολίες για τον εντοπισμό, τον προσδιορισμό του ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι πάρα πολύ σημαντικές και οι τεχνολογικές εξελίξεις δυστυχώς δικαιώνουν την πεποίθηση ότι το έγκλημα και οι δράστες προηγούνται σημαντικά της πολιτείας, των διοκτικών μηχανισμών και της δικαιοσύνης ως προς τη δυνατότητα αντιμετώπισης, αναχέτησης του συγκεκριμένου εγκλήματος. Σε κάθε περίπτωση, οι χαρακτηρισμοί ότι πρόκειται για ένα έγκλημα γρήγορο, ήσυχο, σιωπηλό, χωρίς πατρίδα, φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο νομοθέτης και οι εφαρμοστές του νόμου θα αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις το επόμενο διάστημα και για πάρα πολλά χρόνια μπροστά. Με αυτές τις σκέψεις, θέλω να χαιρετήσω την παρουσία σας εδώ σε μια δύσκολη μέρα, εν μέσω τριημέρου. Είναι πολύ ενθαρρυντική η συμμετοχή, γιατί είναι ένα δείγμα ενδιαφέροντος, ένα δείγμα ευαισθητοποίησης, που είναι το πρώτο συστατικό για την πρόληψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγους ακόμα χαιρετισμούς θα έχουμε, δεν θα καθυστερήσουμε, σας το υπόσχομαι. Ο κύριος Ιωάννης Θεοδόρου, εκπρόσωπος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαθησίας, είναι και η δευτεροβάθμια είναι μέσα στους συνδιοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης. Παρακαλώ πολύ. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, δεν θα σας κουράσω. Θα πρέπει να δώσουμε αμέσως τον λόγο στους ειδικούς εδώ που θα μας ενημερώσουν για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Το διαδίκτυο, με όλα τα καλά του, που έχει ανοίξει νέους ορίζοντες πληροφόρησης και επικοινωνίας στη ζωή μας, αλλά κρύβει τόσους πολλούς κινδύνους, θα πρέπει να ενημερωθούν τα παιδιά, οι ανήλικοι και οι ενήλικες βέβαια, οι ενήλικες και για τον εαυτό τους, αλλά και για τα παιδιά τους κυρίως, γιατί θα πρέπει να καταλάβουν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να γνωρίζουν πάντα τους κινδύνους, μπορούν να γνωρίζουν κάποιους κινδύνους, όσα είναι ενημερωμένα και υποψιασμένα γι' αυτό, αλλά δεν μπορούν πάντα να ξέρουν το πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Όσο πιο ενημερωμένοι είμαστε, τόσο πιο πλεισμένοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι λοιπόν, οφείλω να πω, πολύ χρήσιμη και πολύ καλή αυτή η εκδήλωση. Συγχαρητήρια στους όλους διοργανωτές και η ΔΟΔΕ Μαγνησίας είναι μέσα σε αυτούς. Και ευχαριστώ πολύ το λόγο να έχουν για να ακούσουμε με πολύ πολύ προσμονή οι δικοί. Παρακαλώ πολύ την εκπρόσωπο εθελοντών φλόγανων Μαγνησίας, την κυρία Δήμητρα Θεοδωράκη, να ανέβει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Και σε πολύ λίγο ξεκινάμε. Καλησπέρα σας, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Μου ζητήθηκε από την κυρία Τριανταφύλου, η οποία είναι η εκπρόσωπος της φλόγας στη Μαγνησία. Η φλόγα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες. Μου ζητήθηκε λοιπόν να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες, τις θερμές ευχαριστίες και από την κυρία Τριανταφύλου, αλλά και από όλους εμάς τους εθελοντές που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαστε ευρύτερα στον Δήμο Ολυμπηρού, στηρίζοντας το έργο της φλόγας. Να ευχαριστήσουμε και την πρόταση φυσικά ζωής, και συγκεκριμένα και τον κύριο Ζικυρίδη, για την τιμή που μας κάνει να είμαστε συνδιοργανωτές σε αυτή την όμορφη και πυκνοδημητική εκδήλωση που γίνεται. Να αναφέρω ότι θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενημερωνόμαστε όσο αφορά και τους κινδύνους στο διαδίκτυο και ως γονείς και ως υπεύθυνοι ενήλικες, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταδοκούν μεγάλη κίνδυνη και για εμάς προσωπικά και για τα ίδια μας τα παιδιά. Και στην πορεία της συζήτησης, επειδή είχα την τιμή να παρακολουθήσω και την εκδήλωση που έχει πραγματοποιηθεί στο Βόλο, θα διαπιστώσετε ότι πολύ εύκολα κάποιοι άγνωστοι έχουν πρόσβαση στα ίδια μας τα παιδιά την ώρα που παίζουν παιχνίδια, σε εμάς, την ώρα που μπορεί να συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας σε μια πλατφόρμα κτλ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι εκ μέρους της κυρία Τριανταφύλου, εκ μέρους της φλόγας
για όλη αυτή τη δική σας συνεισφορά στο έργο της, γιατί χωρίς εσάς πραγματικά δεν μπορούσα να κάνω. Να είστε καλά. Ενημερώσω εδώ, κυρίες και κύριοι, ότι η Υφυπουργός Παιδείας δεν έχει στείλει χαιρετισμό, καθώς μας έχει ενημερώσει ότι θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο. Χαιρετισμό έχουμε λάβει από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαραβέγια. Θα διαβάσω επιγραμματικά την επιστολή που έχει στείλει. Θα ήθελα καταρχάς να απευθύνω τα συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές. Λυπάμαι ειλικρινά που λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορώ να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Η ανταπόκριση πάντως της τοπικής κοινωνίας σε παρόμοιες εκδηλώσεις φανερώνει ότι όλοι πλέον έχουμε αντιληφθεί την εξαιρετικά επίκουσα ανάγκη ενημέρωσης τόσο των μαθητών όσο και των γονέων πάνω στο θέμα αυτό. Είναι σημαντικό να ενημερωθούμε από τους ειδικούς ομιλητές για την ασφαλή και σωστή χρήση του διαδικτύου από τους ανήλικους, αλλά και όλων των διαδραστικών τεχνολογιών που είναι πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση και εύχομαι καλή επιτυχία. Κλείνουμε με τους χαιρετισμούς. Θα καλέσω την Περιφερειάρχη Μαγνησίας, την κυρία Δωροθέα Κολυντρίνη, για να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα από μένα. Να συγχαρώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές αυτής της πολύ ωραίας διαδραστικής εκδήλωσης. Θεωρώ πως το γεγονός ότι συγκράτουν τόσοι διοργανωτές ακριβώς καταδεικνύει ότι η κοινή συνισταμένη μέσα στο κοινό νου και στο μυαλό όλων είναι η αναγκαιότητα περιορισμού των προβλημάτων που προκαλούνται από την αχαλήνωτη και μη ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο. Τρία τα βασικά προβλήματα. Το ένα είναι το αν μπορεί να υπάρξει ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο και είναι για τα παιδιά μας και σε ένα μέσο το οποίο είναι προσιτό στον καθέναν και πάρα πολύ εύκολο. Τα παιδιά μας μαθαίνουν πιο γρήγορα να χρησιμοποιούν τα κινητά, τα tablets και τα laptop από ό,τι να μαθαίνουν να διαβάζουν. Το δεύτερο είναι η αιμονική πλοήγη στο διαδίκτυο, όπου σπαταλώνται ατέλειωτες ώρες με θέματα που προκαλούν προβλήματα και στο σώμα και στα μάτια και στο μυαλό και στο ότι τα παιδιά χάνουν την ουσία της ζωής, το παιχνίδι, την επαφή, την επικοινωνία. Και το τρίτο και βασικότερο είναι ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και είναι πολύ δύσκολο να οριοθετηθεί, γιατί κάθε χώρα έχει άλλη νοοτροπία και μια παγκόσμια νομοθεσία δεν υπάρχει πουθενά, όπως δεν υπάρχουν και ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία να ισχύουν το ίδιο για όλες τις χώρες. Άρα όλα αυτά καθιστούν πολύ περίπλοκο το ζήτημα και πολύ περίπλοκη την αντιμετώπιση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει προβληματισμός, πρέπει εμείς ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί και ο καθένας από το μετερίζω και να προσπαθούμε να θέσουμε τα όρια, γιατί πραγματικά θυμάμαι τη ρίση ενός ψυχιάτρου, ο οποίος έγραφε «Όταν αφήνεις το παιδί σου ελεύθερο να χρησιμοποιεί το ίντερνετ, που δεν μπορείς να το ελέγξεις, είναι σαν να αφήνεις ένα ανήλικο 6-7 χρονών, μία η ώρα σε μία παραβατική περιοχή. Το ίδιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος». Και πραγματικά, όσοι είμαστε γονείς, έχουμε νιώσει και έχουμε βιώσει πάρα πολλές φορές αυτή την επικινδυνότητα που προκαλείται από έναν κατεπίφαση ασφαλή χώρο. Οπότε συγχαίρω όλους τους διοργανωτές. Θεωρώ ότι έχουμε να ακούσουμε πολλά από τους ειδικούς και καθήλυνα αρμοδίους και εύχομαι μετά από όλο αυτό να ξαναβρεθούμε και να έχει κατά τι περιοριστεί όλο αυτό ή να νιώσουμε ότι εμείς κάτι πήραμε από όλο αυτό. Να είστε όλοι καλά και χρόνια πολλά. Θα ξεκινήσουμε. Θέλω τη συμμετοχή σας, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Θέλω να κάνετε ερωτήσεις, θα σας βοηθήσω κι εγώ όπου θέλετε. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Παπακώστα να ανέβει, να έρθει και ο κύριος Γιαμπάρας για να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Λοιπόν, η εποχή μας, όπως είπαμε και είπανε και οι ομιλητές μας, είναι μεταβατική. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο, μάλλον με τον Γάλλο, για να μάθουμε καθαρά. Εντάξει, είναι πιο εύκολο. Να βολευτώ και εγώ άνετα για να κάνουμε ωραία συζήτηση. Λοιπόν, κάποιοι μιλούν, κυρίες και κύριοι, για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τώρα, κατά πόσο θα γίνει αυτό, ισχύει, δεν ισχύει, θα μας τα πούνε οι ειδικοί. Όλο αυτό έχει φέρει πάρα πολλούς κινδύνους. Καλό το ίντερνετ, ναι, μαθαίνουμε πολλά πράγματα, αλλά η κυβερνοεγκληματικότητα είναι να μην πω στην πόρτα μας, εγώ φοβάμαι ότι πρέπει να πω μέσα στο σπίτι μας.
Ίσως να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι, ίσως κάποια στιγμή να μας έχει χτυπήσει την πόρτα και να μην το πήραμε χαμπάρι. Δεν ξέρω, μπορεί. Βάζω ερωτήματα. Λοιπόν, αυτό που μπαίνει μέσα στο κυβερνοέγκλημα έχει πάρα πολλά κουτάκια. Είναι η παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα, είναι η απάτη, η αστογραφία, παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο, διαδικτυακός σεξουαλικός εξαναγκασμός και εκβιασμός, δυστυχώς. Και όσο περνάει ο καιρός, ακούμε και κάποιες λέξεις περίεργες, τις οποίες εγώ προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, δεν τις ξέρω, δεν τις ήξερα και να σας πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα να τις μάθω, αλλά δυστυχώς αναγκάζομαι. Είναι, ας πούμε, το grooming. Τι είναι αυτό, θα μας πούνε οι ειδικοί. Είναι το sexting. Τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό θα μας το εξηγήσουν. Μακάρι να βρίσκαν λέξεις για κάτι καλό που συμβαίνει στο ίντερνετ, δυστυχώς δεν βρίσκουν. Γι' αυτό λοιπόν καλησπερίζω τον κύριο Παπακώστα και τον κύριο Σιαμπάρα. Καλησπέρα. Μπροστά σας έχετε ένα μικρόφωνο το οποίο θα πρέπει να το μοιράσετε. Πότε ο ένας και πότε ο άλλος. Θα σας βοηθάω εγώ, θα μιλάω είτε στον ένα είτε στον άλλο με ερώτηση. Και όταν ο κόσμος από κάτω θέλει να κάνει την ερώτηση, θα παρακαλέσω πολύ με τον άντρα του χειρός, θα σας δίνετε το μικρόφωνο, θα μας βοηθήσει πέρι αν είναι εύκολο σε αυτό. Θα λέτε σε ποιον θέλετε να κάνετε την ερώτηση. Εγώ θα κάνω κάποιες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις για να προχωρήσουμε. Έχουμε ένα PowerPoint το οποίο ουσιαστικά δεν είναι για να μας εξηγήσει κάποια πράγματα, απλά για να καταλαβαίνουμε σε ποια ενότητα είμαστε. Η πρώτη μας κάρτα, κύριε Παπακώστα, μιλάει για τη δίωξη, γενικά. Θα το εξηγήσουμε στο τέλος τι είναι αυτό. Και η κλασική φωτογραφία, που είναι η γη που γυρίζει, είναι ένα παιδί και λέει από κάτω αν θα αφήνατε ένα παιδί να ταξιδέψει μόνο του στον κόσμο, αν το αφήνετε να μπει μέσα στο διαδίκτυο μόνο του. Το αφήνουμε να μπει μέσα στο διαδίκτυο μόνο του. Καταρχήν, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά είμαστε εδώ σήμερα. Είναι βασικό να δώσουμε κάποια ερεθίσματα, θα το εξηγήσουμε και αυτό. Συνοψίζοντας λίγο και όλα τα προηγούμενα, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, όπως είπε και ο κ. Στρατηγόπουλος, είναι ένα έγκλημα χωρίς πατρίδα, είναι αόρατος ο εχθρός κτλ. Συμβαίνουν όλα αυτά. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όμως στις λειτουργίες του διαδικτύου, εντοπίζουμε και το εξής. Είναι ένα έγκλημα που όντως, όταν θα το καταλάβουμε, θα είμαστε ήδη θύματα. Μπορεί να έχω ένα πληροφοριακό σύστημα κατάλληλα θωρακισμένο, να δέχομαι χίλιες επιθέσεις, να αποκρούσω τις 999 και να περάσει η μία. Παρόλο που έχω 999 τις χιλίες επιτυχία, είμαι ο αποτυχημένος γιατί το σύστημά μου παραβιάστηκε. Αυτός που κερδίζει σε αυτή την περίπτωση είναι ο επιτιθέμενος. Είναι μια συνθήκη η οποία λόγω της λειτουργίας του διαδικτύου και λόγω του ότι οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν τι διαπιστώνουμε, χρησιμοποιούν καθημερινά όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, ακούμε και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να πούμε και κάποια πράγματα που αυτό και ιδιαίτερα τεχνικά, δεν θέλω να κουράσουμε αυτό, θέλω να είναι κατανοητά αυτά που θα πούμε. Αυτές τις τεχνολογίες όμως τις χρησιμοποιούν και οι εγκληματίες. Γιατί προσπαθούν να αποκομίσουν οικονομικά ωφέλη. Όσον αφορά εδώ, ως γενικότερη τοποθέτηση αυτή, όσον αφορά εδώ τη συγκεκριμένη εικόνα, εμείς ως υπηρεσία αναπτύσσουμε μια σειρά από, ίσως είμαστε και μοναδική υπηρεσία, η οποία έχει αυτόνομο τμήμα καινοτόμων δράσεων και στρατηγικής. Ένα τμήμα το οποίο συνεργάζεται με εταιρείες διαφημιστικές, οι οποίες χωρίς χρήματα, στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης, συνδράμουν την υπηρεσία με επαγγελματικό βιντεοληπτικό υλικό, βίντεο, αλλά και ραδιοφωνικά μηνύματα και φυλάδια. Στο πλαίσιο αυτό είναι μια αφίσα η οποία προέκυψε από την Paul Ogilvy, μια από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες στην Ευρώπη, όπου δείχνει ένα παιδί με ένα αυτοκινητάκι και λέει «Δεν θα δώσει ποτέ το παιδί σου να ταξιδέψει μόνο στον κόσμο». Γιατί το αφήνουμε στο διαδίκτυο. Σαν γενική εικόνα, ακριβώς αυτό είναι και το διαδίκτυο. Δεδομένου το ότι υπόθηκε και πριν ότι η πρόσβαση στην πληροφορία μπορεί να μην είναι η κατάλληλη για την ηλικία του παιδιού.
Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχουν ειδικά φίλτρα γονικού ελέγχου που μπορεί να εγκαταστήσει τον υπολογιστή μου, όπου και τα λειτουργικά συστήματα ενός υπολογιστή έχουν τέτοιες δυνατότητες να περιορίσω την πρόσβαση. Και καλό είναι να μην λειτουργώ με απαγορεύσεις στο παιδί, να εξηγώ πράγματα, αλλά να μπορώ να επισκέπτομαι το ιστορικό του για να ξέρω πού πήγε την προηγούμενη ημέρα ή την ημέρα που εγώ ήμουν στη δουλειά μου. Γιατί κάνουμε και το εξής. Πέρα από το ότι πόσο χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή, ένα παιδί θα χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα με τον COVID αυξήθηκε η τηλεργασία, αυξήθηκε η τηλεκπαίδευση, όλα τα κάναμε ενώ λέγαμε στα παιδιά ότι να βάζαμε ένα περιορισμό σε ώρες, ξαφνικά αναγκάστηκε να είναι περισσότερη ώρα στον υπολογιστή. Αυτό από μόνο του δημιούργησε μια επιπλέον εξοικείωση, άρα το παιδί έμεινε περισσότερες ώρες εκεί και δεν ξέρουμε τι έκανε στα διαλύματά του ή δεν ξέρουμε τι έκανε τον υπόλοιπο χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπε και η κυρία Κολυνδρίνη, το είχαμε συζητήσει και εμείς μαζί παλιότερα, ότι είναι ακριβώς άμα βγάζεις το παιδί σου στην Ομόνοια στις 3 η ώρα το πρωί και να το αφήνεις μόνο του να κάνει βόλτα. Δεν θα το κάνεις ποτέ αυτό. Το ίδιο κάνουμε όμως και οι ενήλικες. Κάνουμε ένα λογαριασμό στα social media. Ανεβάζουμε διάφορες φωτογραφίες από παραλίες, από πού τρώμε, τι αυτοκίνητα αγοράσαμε. Το ανοίγουμε και την πόρτα στο σπίτι και του λέμε έλα. Αυτό είναι, σκεφτείτε ότι όταν ανεβάζεις μία φωτογραφία σε ένα λογαριασμό, σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είναι σαν να τύπωσες εκατοντάδες, εκατομμύρια αντίγραφα, να ανέβεις σε ένα αεροπλάνο και να το σκορπάσεις παντού από όλη και από όλη περνά. Ή να τη μοιράσεις στο σύνταγμα στην Αθήνα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, δια του παραδείγματος δηλαδή, τα παιδιά έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Ζιαβάρα, ως εισαγωγική τοποθέτηση, θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο οι νόμοι της χώρας μας έχουν αρχίσει να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να προστατευτούμε όσον αφορά το κυβερνοέγκλημα. Μάλιστα, επειδή μπήκατε στην ουσία της υπόθεσης, πρώτα με την κυρία Παπακώστας, και εσείς που είπατε για το παιδάκι που τα αφήνουμε ελεύθερο μία ώρα το πρωί σε παραβατική περιοχή. Όχι. Το ίντερνετ δεν έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Το παιδί πάει μόνο του στην παραβατική περιοχή. Δεν το αφήνουμε εμείς. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, αναζητάει αγάπη. Έχει συναισθηματικά ελλείμματα. Είναι ο τρόπος ζωής μας τέτοιος. Και δεύτερον, αν δεν πάει στην παραβατική περιοχή του ίντερνετ, θα πάει στην παραβατική περιοχή των συμμοριών, όπου αναζητά πατρική εξουσία. Ο λόγος λοιπόν, ναι, ο κ. Παπακώστας καλά κάνει και ενισχύει την ασφάλεια μας κτλ. Αλλά η κυρία ευθύνη είναι η δική μας μέσα στο σπίτι. Της μάνας να περνάει χρόνο με τα παιδιά της και του πατέρα να είναι παρόν στη ζωή των παιδιών. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη κατηγορία. Να δώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Παπακώστα να μας δώσει την ουσία του θέματος. Βλέπουμε την κάρτα με το grooming, κύριε Παπακώστα, και ήρθε η ώρα να μας εξηγήσετε τι είναι το grooming. Κοιτάξτε, ουσιαστικά πρόκειται για προσέλκυση ενηλίκων. Πρόκειται για προσέλκυση των ενηλίκων από διάφορους διαδικτυακούς χρήστες, με σκοπό είτε να αποσπάσουν φωτογραφίες γυμνές, είτε ακόμα και να συναντηθούν μαζί τους. Ουσιαστικά είναι προσέλκυση, χειραγώγηση του παιδιού, έτσι ώστε να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να το αποσπάσουν τέτοιο υλικό. Αυτό γίνεται... Τα διαδικτυακά παιχνίδια και εφαρμογές όπου συχνάζουν οι ενήλικοι είναι ένας χώρος όπου επιλέγουν και οι παιδόφιλοι προκειμένου να προσελκύσουν τους ανηλίκους. Προσποιούνται ουσιαστικά στο παιχνίδι ότι είναι συνομιλικοί τους, αλλά ουσιαστικά από πίσω κρύβεται ένα ενήλικα. Χτίζω ένα προφίλ, δεν χρειάζεται να αποδείξω ποιος είμαι, δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για να ανοίξω ένα λογαριασμό. Άρα λοιπόν χτίζω ένα τέτοιο προφίλ. Προσπαθώ να προσελκύσω παιδιά, είτε είπαμε, είτε για να προσπάσω φωτογραφίες, είτε για να συναντηθούν μαζί. Σημάδια. Στην αρχή τα σημάδια, κοιτάξτε να λέω, πιο παλιά είχαμε βρει και κάποιους ειδικούς, ένα ειδικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσαν. Σε αυτή την περίπτωση εδώ τα σημάδια κυρίως ποια είναι. Τα σημάδια είναι ότι ικανοποιεί όλα τα θέλω του παιδιού, δεν είναι δυσάρεστη, δεν είναι... δεν διαφωτίζονται μαζί του, δεν διαφωνούν σε τίποτα, τα κάνουν όλα καλά. Ακόμα και αν το παιδί το ανοιχτεί και το εκφράσει μια σειρά προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει στο σπίτι,
ή οπουδήποτε όπως είπε ο κ. Γεμπάρας, τα περισσότερα ξεκινάνε από εκεί τα παιδιά. Πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκουν ένα διαδικτυακό φίλο, ο οποίος μπορεί να είναι παιδόφιλος, τον οποίο όμως τον αναζητούν γιατί τους λείπει κάτι. Τους λείπει επικοινωνία, τους λείπει αγάπη, κάτι τους λείπει για να ζητούν τέτοιους ανθρώπους. Και γιατί σκεφτείτε ότι ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι εγγεγραμμένο σε 3-4-5 πλατφόρμες διαδικτυακές για να παίζει παιχνίδια, ότι αυτό δεν το κάνει μόνο επειδή έχει ελεύθερο χρόνο, γιατί σίγουρα δεν έχει τόσο ελεύθερο χρόνο. Το κάνει αναζητώντας διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα, είμαι εγωτέας, ψάχνω να δω πού μιλάει το παιδί μου και βρίσκω κάτι περίεργο. Τι κάνω, δηλαδή, πού απευθύνομαι, ποιες είναι οι κινήσεις, φωτογραφίζω την συνομιλία. Ρωτάω το παιδί μου τι πρέπει να κάνει, πώς το πλησιάζω. Όταν λέμε περίεργο, αν έχει ποινική διάσταση, δηλαδή αν διαπιστώνω ότι αυτά που πάνε στο νομικό μας πλαίσιο και είναι ποινικά κολάσιμες πράξεις, θα πρέπει να απευθυνθώ στις διευθυντικές αρχές. Στην αστυνομία ή στις αγγελικές αρχές, είτε σε κάποιον δικηγόρο, προκειμένου να χειριστούν το θέμα από ποινικής άποψης. Αν διαπιστώσω όμως ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το παιδί μου βλέπω ότι κλείνεται στον εαυτό του, πέφτει σε κατάθλιψη, κάνει άλλα τέτοια πράγματα, θα πρέπει πάλι να απευθυνθώ σε ειδικούς. Ναι, κατανοητό. Κύριε Σιαπαρά, τι γίνεται με το grooming νομικά? Δηλαδή, κάποιος δει ότι το παιδί του έχει πέσει θύμα, απευθύνεται σε εσάς και σας ζητάει βοήθεια, μπορεί να κινηθεί νομικά επί του συγκεκριμένου θέματος? Φυσικά και μπορεί να κινηθεί νομικά. Πρέπει όμως πρώτα να πάει στις διοικητικές αρχές, να μπορέσουμε να εντοπίσουμε μέσα τα διαδικτυακά ίχνη τον άνθρωπο, τέλος πάντων, που προσπαθεί να κάνει ό,τι προσπαθεί να κάνει το παιδί μας, και μετέπειτα να κινηθούμε όπως πρέπει να κινηθούμε. Δύσκολα όμως βγάζεις άκρη. Εντάξει, πρέπει να έχουμε το διαδικτυακό ίχνος και από εκεί να βρούμε διεύθυνση, ονόματα κτλ. Μπορεί να συζητάμε πολύ για grooming, αλλά μια εμπειρία μου λέει ότι είναι λίγες περιπτώσεις. Ίσως δεν φτάνουν μέχρι τα δικαστήρια. Συζητάμε πολύ, αλλά συνήθως δεν είναι τόσο πολλές από την εμπειρία μου σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατανοητό. Άρα μας λέτε ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι εσάς, στο γραφείο σας, αλλά να μην κινηθούν νομικά, δηλαδή να είναι και δύσκολο πρακτικά να φτάσει στα δικαστήρια. Πρέπει να βρούμε πραγματικό όνομα και διεύθυνση. Αυτό βρίσκεται κάνοντας μήνυση, ο εισαγγελέας θα κινηθεί, θα στείλουμε στο Facebook, λόγω χάρη, μέσω δικαστικής συνδρομής ένα αίτημα με το διαδικτυακό να μας πει το email του και το IP του, έτσι, μέσω του λογαριασμού που είσαι στο Facebook. Μετά θα το πάρουμε, θα πάμε στον εισαγγελέα, όπου ο εισαγγελέας θα προσπαθήσει να μέσω της εταιρείας τηλεφωνίας να μας βρει διεύθυνση και τηλέφωνο κτλ. Έχουμε περίπτωση που έχει πάει στα δικαστήρια και έχει κερδίσει κάτι, γνωρίζετε, στην Ελλάδα? Εμένα από γκρούμινγκ σας είπα, δεν μου έχει τύχει. Ωραία, θα το δούμε. Έτσι, για το βλέπω πολλή συζήτηση, αλλά στην πράξη δεν βλέπω να κινείται κάτι. Δεν ξέρω ποιος Παπακώστας αν έχει υπάρχει την εμπειρία. Ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται, όσον αφορά τις υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, οι πλατφόρμες τα τελευταία χρόνια έχουν πιεστεί και από το νομικό πλαίσιο των χωρών τους. Υπάρχουν και διεθνείς οργανισμοί όπως είναι η NCMEC, η NEC, με κάτι δεν έχουμε ακούσει στην Αμερική και μια αντίστοιχη στον Καναδά, επίσης συγκεντρώνουν όλο αυτό το πληροφοριακό υλικό και το δρομολογούν σε κάθε χώρα όπου υπάρχει το ηλεκτρονικό ύφος. Δηλαδή οι ίδιες οι εταιρείες, πιεζόμενες από το νομικό τους πλαίσιο, το οποίο έχει αλλάξει, δρομολογούν όλες αυτές τις πληροφορίες στις διοικητικές αρχές. Μάλιστα. Κάτι έλεγε. Παλιότερα ήταν πολύ δυσκίνητο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και επίσης για τα αδικήματα των ανηλίκων απαντούν και με απλές εισαγγελικές παραγγελίες. Μάλιστα. Για τα αδικήματα των ανηλίκων. Υπάρχουν άλλα αδικήματα βέβαια για τα οποία δικαστική συνδρομή, χρονοπόρα διαδικασία. Μάλιστα. Έχουμε ερώτηση για να κλείσουμε το κομμάτι grooming. Καλησπέρα σας, Κουλτούρης Δημήτριος λέγουμε. Εδώ έχω ένα κενό στις δύο τοποθετήσεις για το grooming. Το grooming είπαμε ότι συμβαίνει. Το βλέπουμε όλοι μας. Βλέπουν φωτογραφίες, πλησιάζουν τα παιδιά, δεν ξέρουμε ποιος είναι από πίσω. Ο νομικός, ο κύριος, είπε ότι λίγα φτάνουν στα δικαστήρια.
Εσείς, κύριε Παπακώστα, είπατε τα καταγγέλνουν. Ποσότητα υπάρχει. Τι εννοείτε, ότι δεν προχωράει από εκεί και μετά, είναι το ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε. Αν παρατηρήσουμε κάτι, ενεργούμε σπασμωδικά ή ερχόμαστε σε εσάς και αφήνουμε κάποιο χρόνο ώστε να ψάξει το παίχνι που είπε ο δικηγόρος. Και το τελευταίο τρίτο συναφή είναι αν πραγματικά το γνώμη είναι πολύ, σε πολλά παιδιά. Έχετε το χρόνο και το προσωπικό ή αφήνετε τις υποθέσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσω το τελευταίο. Δεν υπάρχει υπόθεση που να την αφήνεις. Καμία. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει γονιός με το παιδί του στην υπηρεσία και να πει υποφύγε ή δεν έχω χρόνο να το ψάξω. Θα βρεις χρόνο, θα δουλέψεις 15-20 ώρες την ημέρα και θα το ψάξεις. Αυτή είναι η δουλειά σου. Αν δεν μπορείς να την κάνεις, παρετήσαι, πας στο σπίτι σου και έρχεσαι εδώ και καλλιεργείς χωράφια. Συγγνώμη λίγο. Ανοίγεις και περίπτερα, κύριε Παπαδάκη. Έτσι δε, δηλαδή. Πας στο χωράφι. Okay. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Για μένα τουλάχιστον δεν υπάρχει. Μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να γίνεται αλλού. Για μένα δεν υπάρχει. Όσον αφορά τις υποθέσεις, θα σας πω τι γίνεται. Δεν είναι πολλές οι υποθέσεις. Οι υποθέσεις grooming δεν είναι πολλές αυτές που καταγγέλλονται. Τι θέλω να πω, δεν είναι πολλές αυτές που συμβαίνουν. Όχι, 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 δεν συμβαίνουν πολλές. Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε πολύ για τα παιδιά. Νομίζω τόσο ότι τα παιδιά μας είναι πολύ έξυπνα, να ξέρετε. Δεν πέφτουν εύκολα θύματα. Είναι λιγότερες, όσο περνάει ο καιρός, είναι πολύ λιγότερες οι περιπτώσεις των παιδιών που πέφτουν θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Είναι ψηλιασμένα δηλαδή. Είναι περισσότερο από τους ενήλικες φαντάζομαι. Είναι πολύ πιο ενημερωμένα. Είναι πολύ πιο ενημερωμένα. Το μεγαλύτερο ποσοστό που καταγράφεται σε σεξουαλικό, δεν είναι νομικός όρος, σε εκβίαση, σε σεξουαλικό εκβιασμό και ξαναγκασμό, όπως το λέμε διαδικτυακά, είναι έφηβες ή ενήλικες γυναίκες μέχρι και την ηλικία των 45 και 50 ετών. Αυτό καταγράφουν οι στατιστικές των τελευταίων ετών. Εγώ στο θέμα του grooming θα ανησυχούσα πιο πολύ για το οικείο περιβάλλον του παιδιού μου παρά για τους διαδικτυακούς κινδύνους, όσο και να πούμε λίγο παράξενο. Σας λέω, βλέπω να μιλάμε πολύ, αλλά από την εμπειρία μου δεν έχω διαπιστώσει να κινούνται πολλά πράγματα. Μάλιστα. Πάμε στην έχουμε άλλη ερώτηση για αυτό το κομμάτι. Και στο τέλος να ξέρετε ότι θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε και γενικά όποια ερώτηση θέλετε. Και φυσικά οι ομιλητές μας θα είναι εδώ στη διάθεσή σας για να μιλήσετε και προσωπικά για κάποιο θέμα που σας απασχολεί. Απλά να πω ότι η σύνδεση γίνεται για πράγματα που δεν μιλάμε. Όταν μιλάμε πολύ για κάτι, συνήθως. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη περίεργη λέξη που έμαθα εγώ στην τελευταία ημερίδα που είχαμε με τον κύριο Παπακώστα και είναι το sexting. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι το sexting αρχικά. Και θέλω να βάλω και μια δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, κύριε Παπακώστα? Κοιτάξτε, το sexting είναι μια σύνθετη λέξη από το sex και texting. Δηλαδή ουσιαστικά ανταλλαγή μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου μεταξύ δύο ατόμων. Αυτό που διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια ούτε αυτό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο, όμως συμβαίνει και συμβαίνει κυρίως μεταξύ παιδιών στα σχολεία όπου ένα παιδί μπορεί να στείλει με τη θέλησή του μια φωτογραφία σε ένα άλλο παιδί, είτε γιατί μπορεί να έχουν μια σχέση και στη συνέχεια είτε γιατί θα διαπληκτιστούν είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο αυτή η φωτογραφία αρχίζει να διακινείται. Προς το παρόν το βλέπουμε και στις ταινίες πολύ αυτό που το... Το 2000... Προφανώς έγινε και στα σχολεία μας. Το 2020 είχαν συλληφθεί 8 ανήλικοι για το αδίκημα, γιατί ήρθες ξανά λιγονίες, οι είχαν τίτλο. Να ξέρουμε ότι αν το παιδί μας έχει μια τέτοια φωτογραφία γυμνή ενός άλλου παιδιού και βρεθεί στην κατοχή του, ότι όμως δεν το εξαιρεί, είναι φωτογραφία ανήλικων. Μπορεί να μην είναι κακοποιηματικού χαρακτήρα ή μπορεί ο ανήλικος, μπορεί να κρυφτεί με αμορφωτικά μέτρα ανάλογα στην ηλικία του, δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα πάει φυλακή. Και όμως σκεφτείτε ότι ξεκινάει τη ζωή του με ένα ποινικό αδίκημα, το οποίο είναι ιδιαίτερο. Άρα σημάδι στο μπαμπά και στη μαμά που θα ανοίξει το κινητό του παιδιού του, το τάβλετ, τον υπολογιστή και δει μηνύματα, να ανταλλάσσει μηνύματα
με ερωτικό περιεχόμενο, oh. Είναι το sexting. Ναι. Σωστά. Ναι, αλλά μπορεί να σου λέω και από μια φωτογραφία για μια περίπτωση. Και να έχουμε και τη φωτογραφία. Άρα ο συνδυασμός είναι. Όχι, το μήνυμα, όχι. Το μήνυμα από μόνο του, όχι. Μπορεί να το έχει. Από μόνο του δεν είναι. Okay. Σαν φωτογραφία είναι λίγο, μόνο η φωτογραφία μπορεί να θεωρηθεί. Σωστό, σωστό. Κύριε Γιαμπάρα, έκανε μια αναφορά ο κ. Παπακώστας. Εδώ πέρα μιλάμε πλέον για τους ανηλίκους ως θύτες. Έτσι. Οι μεγαλύτεροι διακινητές πορνογραφίας ανηλίκων είναι οι ίδιοι ανηλίκοι. Πού βρίσκεται, γιατί αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί πλέον η κοινωνία μας είναι υπερβολικά εκκοσμικευμένη και έχει χαθεί η έννοια της αμαρτίας. Εμείς, που έχουμε 57 ετών, γνωρίσαμε την έννοια της αμαρτίας, κάποια στιγμή την ξεπεράσαμε. Τα παιδιά μας δεν την ξέρουν. Δεν έχουν αίσθηση. Είναι πολύ τρομερό αυτό που συμβαίνει. Τα πάντα επιτρέπουν. Οπότε ναι, μπορείς να πάρεις μια φωτογραφία ή ένα βίντεο της φίλης σου, έτσι, που έκανες ό,τι έκανες, και να το δώσεις ξεχωριστά στο σχολείο. Δεν είναι σκληρότητα, είναι απουσία της έννοιας αμαρτίας. Νομικά τι γίνεται, δηλαδή έρχεται ένας γονιός, έχει κινηθεί, νομικά, έχει κινηθεί στην δίωξη και έρχεται και σας λέει, κύριε Γιαμπάρα, έχω αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν διάφορα ποινικά αντικείμενα. Και θέλω να το πούμε και από τις δύο πλευρές, δηλαδή είτε από την πλευρά του ότι το παιδί μου έχει στο κινητό του μία φωτογραφία γυμνή από μία συμμαθητριά της, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, πώς θα το προστατέψω, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Και από την άλλη πλευρά όμως ότι είναι το παιδί που το διακινεί, το δικό μου παιδί το κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, αν το δικό σας το παιδί έχει μια φωτογραφία μια συμμαθητριά του, συγγνώμη κύριε Παπακώστα, αλλά θα το πω. Να μην δώσει το κωδικό του κινητού στη δίωξη. Δεν θα μπορέσουν να βρουν το βίντεο. Θα πάει βέβαια για πίθια. Εντάξει, δεν υπάρχει το ποινικό αίτημα τη απίθεια. Αλλά δεν θα έχει πορνογραφία ανηλίκων. Το αντίκτυπο τη πορνογραφία ανηλίκων. Θα το βρουν αλλιώ θα το βρούμε στα εργαστήρια. Άρα δεν κρύβεται, κύριε Γιαννιά. Τώρα, όσον αφορά το θύμα, η κοπέλα, η συμμαθήτριά του, τι να πω, η ανήλικη δεν θα ρίξω σε αυτούς το βάρος. Λυπάμαι, αλλά θα το ρίξω σε εμάς, στους γονείς. Ούτε στον κύριο Παπακώστα. Τώρα περιμένω τα πάντα από τον κύριο Παπακώστα, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Έτσι, θα πρέπει τα γόρια μας να γαμηθηθούν, να σέβονται τέλος πάντων όπως σεβόμασταν το άλλο φίλο κάποια στιγμή. Έτσι. Και οι κοπέλες δεν είναι μαζεμένες. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν. Συγγνώμη για τη συντηρητικότητα, αλλά. Κατανοητό. Κατανοητό. Έχετε ερώτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τοποθέτηση, ναι, φυσικά. Συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά βεβαίως την έννοια της αμαρτίας. Το πάμε λίγο παραπέρα. Δυστυχώς πλέον στο σύνολό μας δεν θέλουμε να γνωρίζουμε την ανετοιμότητα. Η ανετοιμότητα πλέον έχει περάσει το γονιδίωμα του DNA μας. Αυτό είναι ένα. Ένα δεύτερο το εξής. Όσον αφορά το αν έχει πέσει κάποιο θύμα sexting ή όχι. Τα παιδιά δυστυχώς τώρα ξέρουν πάρα πολύ καλά να φυλάσσονται. Κλειδώνουν αρχεία. Συγγνώμη, αλλά δεν θα τα πούμε. Αλλά έρχεται εδώ και να ανοίξουμε. Μισό λεπτάκι. Λέω για το γονέα όσον αφορά το τηλέφωνο. Πώς μπορεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία του παιδιού του. Δεν θα έχει πρόσβαση. Αυτό όμως μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε τις αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που δυστυχώς σήμερα δεν συζητάμε. Η συμπεριφορά του παιδιού, είτε στο grooming, είτε στο σεξ, είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω όσον αφορά την καθημερινότητα του παιδιού. Και έχουν από διαταραχές ύπνου μέχρι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές του υποκοψίματος. Εκεί λοιπόν θα πρέπει λίγο να μας ανάψει κόκκινο λαμπάκι για να πάμε είτε στην αστυνομία είτε σε κάποιο δικηγόρο οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε και ένα ψυχολόγο, κύριε Ζηγυρίδη, απόψε μαζί μας. Έχουμε πολλούς. Έχουμε πολλούς εδώ. Μήπως να ανέβετε κι εσείς επάνω για να μας κάνετε την τοποθέτηση όσον αφορά την ψυχολογία. Για το πώς είναι τα σημάδια που βλέπουν οι γονείς όταν αλλάζει η ψυχολογία του παιδιού, όταν του συμβαίνει κάτι. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας κάνετε μια τοποθέτηση μετά, μόλις ολοκληρώσουμε τις κατηγορίες που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε στη μεγάλη κατηγορία μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάρα πολύ μεγάλη κατηγορία. Θα ήθελα να κάνουμε τον γκάλο που είχαμε κάνει τελευταία φορά. Μου άρεσε και θέλω να το ξανακάνω. Θέλω να σηκώσετε το χέρι σας όσοι δεν έχετε λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχετε. Είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ.
Δεν έχω. Ωραία. Λοιπόν, όσοι έχετε, πάρετε τα κινητά και βγάλετε τα όλοι έξω και μην ξαναδείτε Facebook μέχρι να τελειώσουμε. Λοιπόν, πόσοι από εσάς έχετε σε Facebook, TikTok και Instagram? Σηκώνω τα έξω, έρχονται από την πλευρά του Αλμύρου και εμείς... Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Ιδίως η πολιτική κυρία Κολύτρη έχουν τρεις και τέσσερις πλέον. Λοιπόν, άρα έχουμε μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν λογαριασμούς, άρα εγώ υπολογίσα όσοι είμαστε εδώ τουλάχιστον είναι 90% έχει και έχει και σε παραπάνω από ένα μέσο. Το θέμα είναι τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με τους ανήλικους. Εγώ διαπιστώνω πάρα πολλούς ανήλικους που έχουν λογαριασμό στο TikTok. Μια μόδα που προέκυψε μέχρι στην πανδημία. Πόσο ασφαλές είναι λοιπόν το παιδί μου να έχει λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης? Γνωρίζω ότι πρέπει να είσαι 18 και πάνω. 13 πλέον. Άμαστε. Τι γίνεται εκεί? Κοιτάξτε, τι γίνεται. Όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μια πολιτική ασφαλούς χρήσεις, έχουν κάποιους όρους χρήσης, οι οποίοι έχουν να κάνουν κυρίως με τη χώρα στην οποία εδρεύουν αυτοί οι οργανισμοί, το νομικό πλαίσιο της χώρας που εδρεύουν οι οργανισμοί. Δηλαδή, σου λέει πρέπει να έχεις έναν λογαριασμό από 13 και πάνω. Το TikTok σου λέει από 15 και πάνω. Όμως έχουν μια light έκδοση για την Αμερική, όπου μπορείς να είσαι και μικρότερης ηλικίας, αν θυμάμαι καλά είναι από 9 από 10 ετών και πάνω, αλλά κάνεις περιορισμένη χρήση. Γιατί οι νέοι κινήθηκαν περισσότερο προς το TikTok? Γιατί είναι ένα διαδραστικό εργαλείο. Μπορείς να δημιουργήσεις δικό σου βίντεο, να αναρτήσεις, να πάρεις βίντεο άλλων, να παίξεις, να το διαμορφώσεις. Δεν είναι πιο επικίνδυνο αυτό όμως. Δηλαδή είναι το παιδί μου στο ίντερνετ μέσα σε βίντεο. Κανονικά. Ναι. Και κάνει και διάφορα πράγματα μέσα στο σπίτι. Εξαρτάται τι αναρτάει. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να στείλει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το υλικό αυτό εκεί. Να σας έλεγα ότι υπάρχουν και άλλες εφαρμογές, διαδικτυακές εφαρμογές όπου ανταλλάσσονται μηνύματα, οι οποίες λειτουργούν ειδικές τεχνικές απόκρυψης. Μια άλλη κατηγορία. Είμαι πολύ μεγάλη μάλλον γι' αυτό. Πολύ μεγάλη κατηγορία και αυτή. Εγώ μεγάλη γι' αυτό, για να το ξέρω. Υπάρχουν δίκτυα τα οποία προσφέρουν τεχνικές απόκρυψεις. Τα VPN, τα ιδιωτικά δίκτυα. Τα δίκτυα Tor είναι από τα αρχικά The Onion Router, σαν το κρεμμύδι. Κάθε εφημερίδα και άλλη IP, αλλάζει χώρα, αλλάζει IP. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοια πράγματα, γιατί μπορείς με μια απλή αναζήτηση στο Google να βρεις πώς θα εφαρμόσεις μια τέτοια διαδικασία από το κινητό σου. Πώς τώρα ένας γονιός μπορεί να βγάλει άκρη μόνο? Γι' αυτό είπατε πριν ότι οι ανήλικοι είναι πιο. Εγώ θα συμφωνήσω. Πού βγάλουν άκρη τώρα? Θα συμφωνήσω ότι αυτό, η καθοδήγηση πρέπει να ξεκινάει από το σπίτι. Το παιδί πρέπει να μάθει με ποιους κανόνες πρέπει να λειτουργεί. Γιατί όταν θα ξεκινήσει και θα χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και θα μαθαίνει όλο και περισσότερα πράγματα, δεν μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ναι. Πιο ξεκάθαρα δεν μπορώ να το πω. Είναι ασφαλές, ωστόσο, να είμαστε μέσα στα social media, γενικά, και εμείς. Όσον αφορά τη λειτουργία των social media, για μένα είναι τρεις οι βασικοί πυλώνες. Ναι. Το πρώτο είναι ο λογαριασμός, η ασφάλεια του λογαριασμού. Όταν δημιουργώ ένα λογαριασμό, ο λογαριασμός είναι δημόσιος. Άρα θα πρέπει να τον κάνω ιδιωτικό. Να εφαρμόσω το διπλό βήμα επανήθευσης, το two-step, δηλαδή ουσιαστικά να έχω να μου έρχεται ένας έξτρα κωδικός στο κινητό μου για να το ενεργοποιήσω. Να βάλω διπλό δεύτερο email ανάκτησης, δεύτερο κινητό ανάκτησης της γυναίκας μου, των παιδιών μου, οποιοδήποτε ανθρώπου εμπιστεύομαι. Και να κατεβάσω και μια γεννήτρια κωδικών, την οποία σε περίπτωση υποδεχτεί η επίδειξη ο λογαριασμός μου, καταχωρώντας αυτούς τους 18 ψήφιους κωδικούς που θα πάρω πίσω τον λογαριασμό μου. Πρέπει να τον χάσω. Το δεύτερο είναι η έκθεσή μας, η έκθεση των προσωπικών μας δεδομένων. Αναρτούμε τόση άχρηστη πληροφορία, η οποία είναι ενώ άχρηστη δεν χρειάζεται να την πει σε κανέναν, αλλά είναι πολύ χρήσιμη για τους εγκληματίες.
αναπτύσσοντας μόνοι μας προσωπικά μας δεδομένα, προσωπικές μας, όχι μόνο φωτογραφίες, προσωπικά μας δεδομένα, κινήσεις μας, πού δουλεύουμε. Είμαι ένα ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε μια μεγάλη εταιρεία. Το διαφημίζω, το καταχωρώ, που πηγαίνω, που κινούμαι, που ταξιδεύω. Για τον απατεώνα, είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία το ότι εγώ είμαι ο CFO, ο οικονομικός διευθυντής, διαχειριστής των οικονομικών μιας πολυεθνικής εταιρείας, γιατί με ένα email δικό μου, κρυπτογραφημένο, ένα email δικό μου ως εντολή στο λογιστήριό μου, μπορεί να μεταφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια. Τι θα στοχεύσει αυτός? Μπαίνει στο LinkedIn, προσέξτε συνδυαστικά πώς μπαίνει στο LinkedIn, μου παίρνει το email το εταιρικό, τα emails είναι κερκόπορτα στο hacking, να το ξέρετε, γιατί δέχονται πάρα πολλά email, άρα μπορώ ακόμα και αν σου στείλω ένα mail, να σου πάρω την IP και ξαφνικά ένα hacking mail και ξαφνικά να μπορέσω να πω στο mail σου, να αντιγράψω τους τρόπους επικοινωνίας, πώς υπογράφεις και να το στείλω στο λογιστήριο και να μεταφερθούν εκατομμύρια. Και θα βάλω και μια πίεση χρόνου κάτω σε 5 λεπτά, γιατί θα γίνει χαμός αν δεν το κάνει. Και ξαφνικά μεταφέρονται και μεταφέρονται εκατοντάδες εκατομμύρια. Και το τρίτο βήμα λοιπόν που πρέπει να κάνω για να είμαι ασφαλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι να προσέχω πάρα πολύ ποιους κάνω φίλους. Αν δεν τον γνωρίζω, δεν τον κάνω φίλο επειδή είναι φίλος φίλου. Πρέπει να τον γνωρίζω. Αν δεν τον γνωρίζω, ας πάρω τηλέφωνο από τον φίλο μου να τον ρωτήσω ποιος είναι αυτός. Μπορεί να θέλει να μπει επίτηδες με παρακολουθεί επίτηδες. Και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να είναι φίλος μου, αφού έχουμε πει θα έχω κάνει τον λογαριασμό με ιδιωτικό. Άρα, προσέχουμε ποιους κάνουμε φίλους μας και αυτά που βάζουμε τις δημοσίες πρέπει να είναι μόνο για τους φίλους μας. Αυτό το δημόσιο προφίλ πρέπει να το ξεχάσουμε. Ακριβώς, πρέπει να το κάνουμε ιδιωτικό. Μάλιστα. Εκτός αν υπάρχει κάποιος λόγος ή με δημόσιο πρόσωπο. Ναι, εντάξει. Προφανώς. Κυρία Σκαπάρα, τι γίνεται με τις εταιρείες αυτές? Δηλαδή, παλιότερα ήταν πολύ δύσκολο να έχεις επαφή για να βγάλεις άκρη. Έχει αλλάξει αυτό? Δηλαδή, ένας δικηγόρος, ένας νομικός μπορεί να έρθει, γιατί έχει έρθει ο πελάτης σας και σας ζητάει να τον βοηθήσετε. Μπορείτε εσείς να τον βοηθήσετε και να έρθετε σε επαφή με αυτές τις εταιρείες? Γιατί έχουν πρόβλημα με τα προσωπικά τους δεδομένα, γιατί έχει χακαριστεί ο λογαριασμός. Και ζητάνε αποζημιώσεις. Δεν ξέρω τι περιπτώσεις μπορεί να συμβούν, γι' αυτό ρωτώ. Θα σας απαντήσω, αλλά πριν από ότι όχι στην τεχνοφοβία. Το ίντερνετ είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο, αλλάζει τη ζωή μας προς το καλύτερο, έτσι. Κάνουμε μαγευτικά πράγματα πλέον, έτσι. Είναι κάτι καινούριο και όπως κάθε τι καινούριο, χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο να το μάθουμε. Το μαθαίνουμε. Στους 10 ανθρώπους που είδατε δεν έχουν προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, θα τους βάλω να αποκτήσουν. Πρέπει να είμαστε σύγχρονοι άνθρωποι, να ζούμε στην εποχή μας, να μην ζούμε στο παρελθόν, ούτε και πολύ στο μέλλον, γιατί δεν το ξέρουμε το μέλλον ποιο είναι. Έτσι. Αλλά να ζούμε στο τώρα. Και το τώρα είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Άρα πρέπει να έχουμε λογαριασμό. Μπορούμε να την πατήσουμε. Ναι, μπορούμε να την πατήσουμε. Οπωσδήποτε μπορούμε να την πατήσουμε. Αλλά και παλιότερα την πατούσαν πριν τα κοινωνικά δίκτυα. Έβλεπα εγώ γυναίκες εντολής μου, οι οποίες τους τρώγανε τα λεφτά οι εραστές τους, λόγω πάρει. Τώρα τους δίνουν στο διαδίκτυο μια φωτογραφία και προφανώς μετά τις εκβιάζουν. Το ίδιο δεν έχει αλλάξει κάτι. Η αφέλεια, αν δεν εκδηλωθεί στο διαδίκτυο, θα εκδηλωθεί στον φίλο σου, στον εραστή σου, στον οποιοδήποτε. Τελικά, όχι στην τεχνοφοβία. Ζούμε στην εποχή μας, τη χαιρόμαστε. Και ζούμε ένα μαγευτικό κόσμο, μαγευτικά εργαλεία που μας ανοίγουν τεράστιες δυνατότητες που δεν είχαμε πριν. Μάλιστα. Θέλω να περάσει μια αισιοδοξία από όλη αυτή την υπόθεση. Φυσικά. Όχι φοβία, σε καμία περίπτωση. Απλά προσοχή. Να μην την πατήσεις. Όπως προσοχή, όπως θα πρόσεχε στους φίλους σου. Έτσι, θα δει ποτέ μια κοινή φωτογραφία σε ένα φίλο σου. Φυσικά. Όχι. Έτσι. Άρα γιατί να τη δώσει διαδίκτυο. Εγώ δεν έχω να δώσω κάποια παραπάνω συμβουλή σε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μια κατηγορία, κύριε Παπακώστα, διαδικτυακός σεξουαλικός εξαναγκασμός και εκβιασμός. Συνδέεται με το grooming αυτό? Όχι, είναι τελείως διαφορετικό. Κοιτάξτε, αυτό αφορά κυρίως ενηλίκους. Είναι μια, ουσιαστικά στην ελληνική ένωμη τάξη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η εκβίαση ή η παράνομη βίαση. Ωραία. Θα το πάμε λίγο παρακάτω αυτό, να τελειώσουμε λίγο
με τους ανήλικους. Να πω κάτι, να συμφωνήσω με τον κύριο Γιαμπάρα, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Επειδή συζητάμε την παραβατική πλευρά μόνο, και ίσως στο τέλος της ημέρας το μήνυμα θα είναι ότι παιδιά πετάξτε όλα, ότι έχετε πηγαίνετε και πετάξτε στη θάλασσα, το κλειδώστε. Ζούμε στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αυτοματοποιημένες υπηρεσίες τετάρτο και πέμπτο επίπεδου, δήμοι, περιφέρειες, κεντρική κυβέρνηση, καθημερινά βλέπουμε όλο και περισσότερες υπηρεσίες. Μπορείς αυτή τη στιγμή από το σπίτι σου να κάνεις μια αίτηση σε ένα ερευνοδικείο, να πάρεις ένα προσωπικό μη δημοσίευση της διαδίκης, να πληρώσεις το παράβολο από το γραφείο σου, να τα παραλάβεις όλα αυτά χωρίς να πας πουθενά. Άρα λοιπόν, ναι, δεν δαιμονοποιούμε. Ουσιαστικά πρέπει να μην περάσουμε το λάθος μήνυμα. Όχι, όχι. Σας πω να ζητήσω εδώ από τους φίλους μας να κάνουν ένα story τώρα εδώ που είμαστε. Ή να δώσουμε 5 λεπτά να σκρολάρουμε λίγο στο Facebook να δούμε τι παίζει τις 2 ώρες που είμαστε εδώ. Λοιπόν, διαδικτυακά παιχνίδια, πολύ σημαντικό κομμάτι. Κάνετε μια. Το είπαμε πριν για το πόσο εύκολα μπορεί πίσω από. Την ώρα που παίζει το παιδί μας, υπάρχουν κάποια παιχνίδια τα οποία μιλάνε μεταξύ τους οι παίκτες, ότι μπορεί να μην είναι συνεργός τους. Εδώ πέρα από την προσέλκυση ανηλίκων που χρησιμοποιούν οι παιδόφιλοι μέσω διάφορων παιχνιδιών, να κατανοήσουμε και το εξής. Οι βιομηχανίες παιχνιδιών δαπανούν περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο στην ανάπτυξη αυτών των παιχνιδιών. Και το κάνουμε με ειδικούς, με ψυχολόγους, με ψυχιάτρους, με κοινωνικούς λειτουργούς, με διαφόρους ανθρώπους. Για ποιο λόγο? Όχι για να είναι εθιστικό, αλλά για να είναι ελκυστικό. Ναι. Στην αρχή θα δείτε πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία δίνονται δωρεάν. Σου δίνει την πρόσκληση δωρεάν. Όμως, αφού θα περάσεις την πρώτη πίστα, στη δεύτερη, για να αγοράσεις το καλύτερο σπαθί, το καλύτερο όπλο, το καλύτερο avatar, τη στολή, το κλανός, θα πληρώσεις χρήματα. Θα βγάλεις την κάρτα, θα σου βάλει εγώ πας κάποια χρήματα στην κάρτα στην αρχή, 50 ευρώ. Την επόμενη φορά θα θέλει 80 ευρώ, 70, 100. Δηλαδή θέλω να πω ότι σιγά σιγά, γιατί είναι μια βιομηχανία, κέρδους. Mm-hmm. Επομένως πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτό. Και φυσικά μην ξεχνάμε ποτέ ότι τα παιχνίδια είναι από τους βασικούς παράγοντες εθισμού. Εθισμού στο διαδίκτυο. Εθισμού στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Γιατί παίζω με ένα παίκτη από την Κορέα με διαφορετικές ώρες. Άρα θα πρέπει να μην ξυπωθώ εγώ ή θα χάσω πίστα, αλλά θα χάσω το παιχνίδι, θα χάσω πόντους. Πρέπει να παραμείνω ενεργός και παραμείνω όσο το δυνατόν περισσότερο. Άρα αυτό με εθίζει, με κρατάει εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ερωτήσεις. Ωραία, έχουμε. Να καλησπέρισουμε και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαταμακρή, που είναι μαζί μας. Λοιπόν, παιδί. Την κάνετε χωρίς μικρόφωνο την ερώτηση. Πάρα καλή ερώτηση. Θα σηκωθείτε να ακούσουν και οι υπόλοιποι. Ωραία, ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά. Είπατε προηγουμένως ότι μέσα από τα mail μπορούν να μπουν κάποιοι και κοιτάξουν να κοιτάξουν τις δραστηριότητες και μέσα από αυτά να πάρουν όλα τα χρήματα που κάνουν προγραμματισμό ή κάπου. Θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Πηγαίνοντας στην τράπεζα και κάνουμε κάποιες συναλλαγές, υπογράφουμε ηλεκτρονικά σε ένα tablet. Αυτό πόσο ασφαλές είναι? Όχι. Στην κατηγορία απάντηση. Ακούστε, δεν θα πει στο λογαριασμό να πάρουν χρήματα. Αν αντιγράψουν το email, αυτή είναι μια διαδικασία, λέγεται business email compromise, δηλαδή ουσιαστικά μια παραπίεση της επικοινωνίας μέσω δύο ατόμων. Σας στέλνω εγώ ένα mail σε εσάς. Όπως προσποιούμε ότι είμαι ο διευθυντής σας και σας λέω ότι πρέπει να κάνω αυτή τη συναλλαγή. Είμαι πελάτης και είστε προμηθευτής. Και σας στέλνω λαμβάνω ένα email από εσάς ότι άλλαξα λογαριασμό, βάλτε τα χρήματα εκεί. Έτσι θα γίνει η απάτη. Δεν μπαίνει στο λογαριασμό σας από το email, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Θα γίνει μόνο αν έχετε μόνιμο αποθηκευμένο κωδικό στον υπολογιστή και αποκτήσει επιπλέον πρόσβαση. Από το τάμπλετ της τράπεζας είναι τοπικό στην τράπεζα, δεν επικοινωνεί διαδικτυακά, για να σας προκλέψει κάτι. Έχουμε άλλη ερώτηση. Ο νεαρός. Είσαι πρωτόφωνος? Όχι, θα είσαι στο μικρόφωνο. Λογικός. Θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε να κάνετε ερωτήσεις, σκεφτείτε. Προαναφερθήκατε στα πόσα χρήματα μπορεί να ξοδέψει κάποιος στα παιχνίδια. Πέρα από τα παιδιά που οδηγούνται από το συνέστημα τις περισσότερες φορές, ένας μεγάλος δεν μπορεί να του βάλει όρια, να πειθαρχηθεί πάνω σε αυτό, να του πει ότι θα βάλουμε τόσο και τέλος.
Φυσικά, αυτό έχει να κάνει με τους κανόνες στο σπίτι, πώς λειτουργεί η μέρα. Όχι, πέρα από τους κανόνες στο σπίτι, εννοώ ότι μετά από ένα σημείο, εάν έχει ξεπεράσει το μεγάλο ποσό, δεν μπορεί να πει ότι δεν θα παίζει γενικά με το παιχνίδι. Η εταιρεία που έχει το παιχνίδι. Όχι, ο γονιός. Αυτό ναι. Αν υπάρχει δίκτυο ασφαλείας, καταλαβαίνω ότι θέλει να πει. Στο παιχνίδι, όχι. Ο γονιός μπορεί να πάρει αυτή τη δίκτυο ασφαλείας στο παιδί. Γιατί δεν νομίζω ότι ένα παιδί έχει πρόσβαση σε τόσο μεγάλα ποσά σε μια πιστοτική κάρτα σε καθημερινή βάση. Άρα λοιπόν αφήνει το υπονοούμενο ότι μήπως ο παπάς θέλει που μου δίνει 50 ευρώ να βάλω την κάρτα. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλη ερώτηση έχουμε. Έχει να κάνει με τους ενσιακούς της οικογένειας, πόσο έχει αναπτυχθεί το θεμελιωτικό κλιματικά. Δεν πάμε σε ένα περίοδο δεκαετών να ξαναμιλήσουμε το άλλο. Λυπάμαι που δεν έχω τρίτο μικρόφωνο να σας το έχω εκεί να το πω. Η κυρία ερώτηση. Α, έχετε πολύ ωραία φωνή και εγώ σας ακούω. Σχετικά με τις εμπορικές απάτες, είναι ένας φάπος κύκλος, υπάρχει κάποια λύση. Μου έρχεται περιστατικό πριν μια πενταετία. Σχετικά με το ότι αγοράζω κάτι, σου στέλνω τόσα χρήματα, αντί για 500 ευρώ σου πάρω κατά λάθος 5.000, πρέπει να μου επιστρέψεις τη διαφορά. Έχω κρατήριο υγρό καυσίμων, μας είχε ενημερώσει ο κυβερνητής Αγγέρος, οπότε είμαι λίγο ψηλιασμένη. Επειδή με χρησιμοποιώντας όνομα γνωστού φαρμακοποιού της κοινωνίας εδώ του Αλμυρού, παρήγγειλαν πετρέλαιο, πώς το κάνει 500 ευρώ. Με πρέπει στο μίλησε, δώσ' μου και ένα email, να σου στείλω την κατάκριση. Λέω, λοιπόν, υπάρχει εμπιστοσύνη. Όχι, πλήσε, παρακαλώ να είμαστε εντάξει. Δίνω το mail. Δεν παίρνω 5 λεπτά, με τηλέφωνο αντί για 500 ευρώ σου κατάθεσα 5.000. Ψηλιάζομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον, συγγνώμη, μόλις είδα την κλίση πίσω, δεν σήκωσα το τηλέφωνο. Μπήκατε στο λογαριασμό. Μπαίνω στο mail πρώτα. Βλέπω το ποσό, κανονικά το όνομα του δικό μου, το όνομα του υποτιθέμενου φαρμακοποιού πελάτη, όλα ωραία, όλα σωστά τακτοποιημένα. Παίρνει τηλέφωνο συνεχώς. Για να κερδίσω χρόνο, το σηκώνω ότι έχω δουλειά ή ένα παίρνω σε δύο λεπτά πίσω. Πού να καλέσω για πρώτες βοήθειες, λέω προς το τμήμα, δεν ξέρω αν θα είναι κάποιος αρμόδιος, παίρνω το 100. Το 100 μου λέει καλέστε στην ασφάλεια, θα εφερώσουμε. Παίρνω στην ασφάλεια, η ασφάλεια μου λέει καλέστε στα πόδια Παλμυρό, στο Παλμυρό. Ένα τηλέφωνο πρέπει να κάνετε, δύο κινήσεις πρέπει να κάνετε. Ποιο ήταν αυτό που σα παρήγγειλε το πετρέλαιο, να τον καλέσετε. Το κάνατε, το κάνατε. Στο διάμεσο έκανα. Ωραία. Και το δεύτερο, κοιτάξτε το λογαριασμό σα. Μπήκαν αυτά τα λεφτά που σα λέει. Δεν μπήκαν. Άρα. Να σα πω τι κάνουμε. Λένε ότι λένε θα σου πω. Πάρω... Κοιτάξτε του συναδέλφου, εννοείται για να μην πατήσει κάποιο. Πήγα στο λαό του Ολυμπιακού κατευθείαν να ειδοποιηθεί. Θα σα πω, αυτό ξεκίνησε. Έκανα δύο κόπερ με στον Ολυμπιακό. Ένα ήταν έτοιμο, να στείλει τα χέρια του. Αυτό ξεκίνησε. Αυτό ξεκίνησε από διάφορα βενζινάδικα, κυρίως στη Χαλκίδα και στη Θήκο. Εμείς ενημερώσαμε, όταν μας καταγγέλθηκαν αυτά, ενημερώσαμε το Σύλλογο και έγινε ενημέρωση όλων των συλλόγων περιφερειακά. Το ίδιο έχει γίνει με γιατρούς, το ίδιο έχει γίνει κάποια στιγμή με τριοπολία. Ότι παρακείλαμε, είμαστε από το Δήμο, κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση και κάνουμε 500 κιλά ξεροχοιρινό. Και βάλαμε πόσα λεφτά είναι τόσα, θα στα βάλω στο λογαριασμό. Έκανα λάθος, σου βάλα παραπάνω. Προσέξτε τι γίνεται. Αυτό το email σας τι το θέλει. Σας στέλνει ένα αποδεικτικό ότι έβαλε τα χρήματα το οποίο είναι παραποιημένο στο. Το φτιάχνει εύκολο, δεν είναι τίποτα αυτό. Η κίνηση που έχει να κάνει είναι ποιο μου τα παρήγγειλε, αφού είναι τόπιο, το ξέρω, θα το πάρω τηλέφωνο. Και κοιτάζω το λογαριασμό μου. Δεν έχω τα χρήματα. Καταλάβατε. Αυτά εγώ τα έκανα όλα. Εγώ έκανα τη φωτογραφία του mail, γιατί μετά από λίγο ξαφανίστηκε. Η αστυνομία που πήρατε εδώ. Αν δεν. Υπογράφησε και τη συνομιλία μα. Παραμόνω. Παρανομείτε. Λοιπόν, λεπτομέρειες και διευκρινήσεις μετά με τον κύριο Παπακώστα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ωραία. Άρα, απάντε στο διαδίκτυο, κύριε Παπακώστα, κυρία Σιαμπάρα, περάσαμε την κατηγορία των ανηλίκων. Πάμε γιατί βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τις απάτες και είναι λογικό. Κάθε μέρα ακούμε και τώρα προχθές έγινε και κάτι ανάλογο και στο Βόλο είχαμε μια περίπτωση. Προστατευόμαστε από τους νόμους, κυρία Σιαμπάρα, στις απάτες του διαδικτύου. Έχει προχωρήσει η κατάσταση.
Μπορούμε να βρούμε άκρη. Πάμε στα δικαστήρια. Παίρνουμε τα λεφτά μας πίσω. Όλα αυτά θέλουν να μου πείτε, αν δεν. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα οι ηλεκτρονικές απάτες και πολύ σωστά τίθεται εδώ πέρα. Προσπαθούν να δώσουν, τέλος πάντων, ο κόσμος να έχει ενοχές για το ότι δίνει τους κωδικούς του. Ο καθένας μπορεί να δώσει τους κωδικούς του. Και εγώ τους έχω δώσει στο Facebook κάποια στιγμή τους κωδικούς μου. Έχω πελάτες καθηγητές πανεπιστημίου, δικηγόρους συναδέλφους, δώσαν τους κωδικούς τους. Είναι ανθρώπινο κάποια στιγμή να περιμένεις από το λιτά ένα δέμα και να σου έρθει ένα spam από phishing από το λιτά. Τι πατάς και το περιμένεις. Αυτό το στέλνουν βέβαια σε εκατομμύρια ανθρώπους, σε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, σε κάποιους το πιένει. Έτσι, εγώ το πατήσω στο Facebook. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ενοχές. Όταν την πατάμε από ηλεκτρονική απάτη. Τι γίνεται, έχουμε υπαιτιότητα. Ναι. Πού σταματάει η υπαιτιότητά μας. Σταματάει τη στιγμή που γνωστοποιούμε στην τράπεζα ότι το έμβασμα αυτό είναι προϊόν απάτης. Εκεί σταματάει η δική μας υπαιτιότητα και ξεκινάει η υπαιτιότητα της τράπεζας. Η οποία τράπεζα έχει δύο υποχρεώσεις. Πρώτον, να κλειδώσει το λογαριασμό για να μην φύγουν καινούργια εμβάσματα. Και δεύτερο, να ανακαλέσει τα εμβάσματα που έχουν φύγει ως προϊόντα απάτης. Το κλείδωμα το κάνει εύκολα, γιατί το κάνει τηλεφωνητής η τράπεζα, ο τηλεφωνητής στο τηλεφωνικό κέντρο. Πατάει το κουμπάκι και το κλειδώνει. Δεν φεύγουν καινούργια. Τι γίνεται όμως με αυτά που έχουν φύγει. Έχει υποχρέωση η τράπεζα, λόγω των υποχρεώσεων που έχει ασφάλειας και πρόνοιας, να ανακαλέσει τα εμβάσματα από την τράπεζα δικαιούχο. Να τη πει ότι είναι προϊόν απάτης και επέστρεψε τα πίσω. Τι γίνεται τώρα, τελευταία κάτι ψηφίστηκε, έτσι δεν είναι, που αλλάζει, που σου δίνουν λεφτά πίσω από τις τράπεζες, το. Ψηφίστηκε ένας νόμος, ναι. Γιατί είδαμε και απόειδαμε ναι. Τις τράπεζες, έτσι. Κυνηγήστε τις τράπεζες, μην τις αφήνετε. Ναι. Λοιπόν, είδαμε και απόειδαμε τέλος πάντων. Ψηφίστηκε ένας νόμος, αλλά μπήκε ένας όρος μέσα στον νόμο ότι αν η τράπεζα αποδείξει ότι τηρεί τους κανόνες πρόνοιας, ασφάλειας κτλ., τους εφτά κάνει τον νόμο ανενεργό. Για να εξηγήσω λίγο και στους ανθρώπους εδώ, τι ισχύει τώρα με αυτόν τον νόμο, δηλαδή είναι και μέχρι κάποιο όριο. Δεν το έχουμε δει να λειτουργεί και κατά τον νόμο δεν θα λειτουργήσει, γιατί θα είναι ανενεργός. Εντάξει, ουσιαστικά τον ευνουχίσαν τον νόμο. Ο νόμος προέβλεπε και πολύ ορθά ότι τα πρώτα 1000 ευρώ αφορούν τον απλό καταθέτη. Έτσι, γιατί όντως δεν είναι ευθύνη δική σας. Μην έχετε ενοχές. Από τη στιγμή που γνωστοποιείτε στην τράπεζα, δεν λέμε να γνωστοποιήσει την απάτη στην τράπεζα μετά από τόσες μέρες. Εκεί είναι χαμένα τα λεφτά, εννοείται. Γιατί κάποιος περιμένει να τα σηκώσει. Αλλά αν το καταλάβεις στην μισή ώρα, στην μια ώρα, στις δύο ώρες και ενημερώσει την τράπεζα, οφείλεις μετά να ρωτήσει την τράπεζα τι έκανε. Πότε έκανε ανάκληση. Έχω περιπτώσει που η τράπεζα έκανε ανάκληση μετά από 7 ώρες. Έκανε μετά από 11 ώρες. Δεν έκανε καθόλου. Αν ήταν δικά της τα χρήματα, δεν θα κάνει το επόμενο δευτερόλεπτο ανάκληση. Φυσικά θα κάνει το επόμενο δευτερόλεπτο ανάκληση. Δεν υπάρχει ακόμα νομολογία. Είμαστε στα δικαστήρια, αρκετοί δικηγόροι με τέτοιες υποθέσεις, αλλά δεν έχει σημαντική νομολογία ακόμα. Μάλιστα. Κύριε Παπακώστα, θέλουμε συμβουλές για τις απάτες. Είμαι στο γραφείο, έχετε ένα email, το βλέπω, έχω πάρα πολλή δουλειά, πατάω το link, την πατάω και δεν ξέρω τι να κάνω. Τι πρέπει να γίνει, δεν τι. Πόσο είσαι στο αυτοκίνητο, σου έρχεται ένα μήνυμα, το πατάς γιατί κάτι περιμένεις, τυχαίνει εκείνη την ώρα να περιμένεις κάτι άλλο και σου έρχεται αυτό και νομίζω ότι είναι. Τι γίνεται. Όλα αυτά τα μηνύματα που έρχονται, πατέωμες, ας πούμε, προσπαθώ να δημιουργήσω διάφορα μηνύματα, είτε από τα ΕΛΤΑ, όπως λέει ο κ. Μπάρεστερ, ακόμα χρησιμοποιούν και δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί βάζουν πάντα ένα χρονικό περιθώριο. Κάνε αυτό τώρα, θα κλειδώσει ο λογαριασμό σε 5 ώρες, 6 ώρες, 8 ώρες. Το σημαντικό είναι ότι να έχουμε στο μυαλό μας ότι να μην καταχωρήσουμε τίποτα. Και αν καταχωρήσουμε και υποστούμε οτιδήποτε, με άμεση ενημέρωση της τράπεζας. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι αυτό. Πηγαίνω στην τράπεζα, παίρνω, αν μπορώ από το e-banking μου ή αν μπορώ αν από την τράπεζα να πάρω τις συναλλαγές που έγιναν, δηλαδή η τράπεζα δεν θα μου δώσει αναλυτικά όλες τις συναλλαγές, θα μου δώσει όμως τι, θα μου δώσει τα IBAN. Τα IBAN είναι αρκετά για να ξεκινήσει μια δικογραφία και να ζητήσει μετά στο πλαίσιο της έρευνας, να ζητήσει τα στοιχεία των κατόχων των λογαριασμών. Αυτό που οφείλει να κάνει η τράπεζα όμως αμέσως μόλις ενημερωθεί να μπλοκάρει τα χρήματα όπου βρεθούν. Γι' αυτό είναι σημαντικό να. Και να καλέσει. Ναι. Γι' αυτό είναι σημαντικό η άμεση ενημέρωση. Έγινε αυτό τώρα. Να προλάβω να μην μεταφερθούν τα χρήματα.
Πιο παλιά είχαμε και ζητήματα ακόμα και η τράπεζα επικαλούνταν ακόμα με το τραπεζικό απορρίτω και δεν έδιναν στοιχεία. Θέλανε εισαγγελία και παραγγελία. Τώρα το έχουν προσπεράσει αυτό, δίνουν στοιχεία. Το πιο σημαντικό πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Άμεση ενημέρωση της τράπεζας, κλείδωση, να κλειδώσουμε λογαριασμούς και κάρτες, γιατί δεν πρέπει να φύγουν άλλα χρήματα τουλάχιστον. Ναι. Και από εκεί και πέρα να ανακαλέσετε εμάς με τι κάνουν τα χρήματα μέσα. Ένα πράγμα που δεν γνωρίζουν οι πολίτες. Οι πολίτες πολλές φορές στο πλαίσιο που κάνοντας μια καταγγελία, μια μήνυση, περιμένουν από την αστυνομία, από τα δικαστήρια να τους γυρίσουν τα λεφτά πίσω. Η ποινική έρευνα φτάνει να καταδείξει το δράστη. Σωστά. Έτσι είναι και αυτό ένα σημείο το οποίο. Ναι, μετά από την εισαγωγή. Να γίνει η αγωγή, να είναι δικαστή, μετά τη τράπεζα. Μετά γαλαμάρι είναι δικηγόρο. Ναι, φυσικά. Η ποινική διαδικασία με τον κύριο Παπακώστα, να ξέρετε πού τελειώνει. Συνήθως καταλήγει σε ένα τσιγκάνο ή σε ένα τοξικομανί, οι οποίοι για 2-3 εκατοστάρικα δίνουν την cash card, την κάρτα τους και το IBAN τους για να πάρουν χρήματα. Δεν έχουν αίσθηση οι άνθρωποι, γιατί για να το πιάσει δεν τρέχει τίποτα. Έτσι έχει πολύ άλλα, πολύ πιο σοβαρά δικήματα να στεναχωρηθεί ή και δεν έχει φράγκο να του πάρει και τίποτα. Η μόνη ελπίδα στην ηλεκτρονική απάντηση να πάρει τα χρήματα δεν είναι το ποινικό κομμάτι. Τη μήνυση πρέπει να την κάνουμε γιατί θα την επικαλεστεί η τράπεζα. Ότι δεν ενδιαφερόμαστε αν δεν την κάνουμε. Αλλά την κάνουμε γιατί καθαρά τέτοιου λόγου. Αγωγή. Αγωγή θα πάρει στο δικηγόρο σα, θα καταθέσει αγωγή κατά τη τράπεζα και επειδή μα βοηθάει ο νόμο περί προστασία του καταναλωτή, δεν πρέπει να αποδείξουμε εμεί ότι η τράπεζα θα αναμελήσει. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε τα διατραπεζικά συστήματα. Πότε έκανε ανάκληση. Δεν έπρεπε να το γνωρίζουμε εμεί αυτό. Είναι η τράπεζα υποχρεωμένη να αποδείξει ότι ήταν επιμελής. Αυτό μας σώζει. Πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Οπότε τώρα, προχωράτε. Και απευθυνθείτε και στον κύριο Ζιαπάρα, που δεν με γνωρίζει. Στον δικηγόρο σας, που είστε στον Αλμυρό, ο δικηγόρος έχει κόσμο λόγο σχόλιο και εξαιρετικούς συναδέλφους. Βεβαίως, βεβαίως. Απευθυνθείτε στον κύριο Στρατηγόπουλο να σας βοηθήσει. Για να σας συστήσει. Για να σας κατευθύνει τέλος πάντων στους σωστούς συνάδελφους. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει τις κατηγορίες. Θέλω να κάνετε ερωτήσεις, έστω και πολύ απλές, μην τις τάζετε. Θέλω να ρωτήσετε. Εγώ, ας πούμε, για να σας ξεκλειδώσω, μπαίνω στο Wi-Fi της καφετέριας ή δεν μπαίνω? Δεν μπαίνουμε σε κανένα ελεύθερο Wi-Fi. Γιατί? Μα δεν έχω δεδομένα. Ακούστε κάτι. Εάν είχαμε τώρα εδώ ένα σύρμα το Wi-Fi όλο μαζί. Ναι. Εδώ ή έξω. Και μπαίναμε όλοι με τον ίδιο κωδικό. Όλοι θα ήμασταν μέρος του δικτύου. Εάν εγώ είχα ένα έξυπνο λογισμικό και το έστεινα, θα μπορούσα να πάρω από όλες τις πληροφορίες. Μπαίνετε σε ένα δίκτυο το οποίο είναι επισφαλές. Δεν είναι ασφαλές. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι το κυβερνοέγκλημα διεθνώς αυξάνεται με απίστευτα ποσοστά. Έχουμε αύξηση κάθε χρόνο 30-40% σε όλες τις χώρες του κόσμου. Τα χρήματα που αποκομίζουν οι εγκληματίες στο κυβερνοχώρο είναι πολύ περισσότερα από όσα αποκόμιζαν τα προηγούμενα χρόνια από το εμπόριο ναρκωτικών. Είναι οργανωμένο έγκλημα πλέον. Οργανωμένο έγκλημα πλέον. Παρέχεται ως υπηρεσία τα γνωστά συμβόλαια. Παρέχεται και διαδικτυακά, γιατί ο κ. Ζαμπάρας κατακαλύψει μας ένα τσιγκάνο. Υπάρχουν άνθρωποι που οργανώνουν, συντονίζουν, οργανώνουν, δημιουργούν πλατφόρμες διαδικτυακές, έχουν τη γνώση να το κάνουν, είναι πολλά τα χρήματα που αποκομίζουν από αυτό και γι' αυτό το λόγο το κάνουν. Γι' αυτό και αυξάνεται έτσι το έγκλημα. Όπως επίσης αυξάνονται πάρα πολύ πλέον οι επιθέσεις κατά πληροφοριακών συστημάτων. Για ποιο λόγο αυξάνονται? Αφενός, μπορώ να υποκλέψω προσωπικά δεδομένα, τα οποία μπορώ να πουλήσω στη μαύρη αγορά. Μπορώ να κρυπτογραφήσω ένα πληροφοριακό σύστημα, τα οποία από λάθος αρχιτεκτονικής, λάθος τρόπου με το οποίο είναι στημένα, κρυπτογραφώ τον υπολογιστή, έχω online το backup, κρυπτογραφώ και το backup, δεν έχω επόμενη μέρα, δεν μπορώ να λειτουργήσω, δεν έχω επιχειρησιακή συνέχεια και για να αποκτήσω επιχειρησιακή συνέχεια, αν είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία που δεν μπορώ την επόμενη μέρα να εκδώσω ούτε ένα τιμολόγιο, αναγκάζομαι να πληρώσω λίτρα. Όλες οι ιδιοκτικές αρχές λένε παγκοσμίως δεν πληρώνω λίτρα, πρέπει να θωρακίσω τα συστήματά μου σε πάρα πολύ
σε πάρα πολύ ικανό βαθμό και επίσης να σκεφτώ ότι όλες οι νέες τεχνολογίες, όπως είπα και στην αρχή, τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε με τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρκετά χρόνια πορείας. Τώρα τελευταία όμως, θα ρωτάω ό,τι θέλουμε και μας απαντάει. Το ChatGPT. Φαντάζομαι το ξέρετε, έτσι. Κοιτάξτε, το ChatGPT όσο το έχετε δοκιμάσει, μπορείτε να το δοκιμάσετε, είναι ωραίο. Του θέτετε ερωτήματα, μπορεί να θέλετε να γράψετε μια εργασία και σου απαντάει. Όμως εδώ προσέξτε, και εδώ θέλω να προσέξω λίγο τα νέα τα παιδιά για τα νέα επαγγέλματα που θα προκύψουν. Όσο πιο εξαντλητικά, στην αρχή σου επιστρέφει και αποτελέσματα όχι 100% καλά. Ναι, και ιδίως τα ελληνικά. Όσο το εξαντλείς, όμως του κάνεις ερωτήματα, αυτό βελτιώνεται. Ναι. Βουτάει σε περισσότερες βάσεις δεδομένων, φέρνει περισσότερο δεδομένο και βελτιώνεται. Αυτό είναι η νοημοσύνη. Η μηχανή βελτιώνεται. Απαντάει ταχύτατα και βελτιώνεται. Συζητούσα προχθές με ένα πολύ καλό. Εγώ το κόλλησα λίγο με τον Γκρούμπιν που το ρώτησε πάντω. Συλλοκόλλησε για να απαντήσει. Έπρεπε να τον βοηθήσω. Μπορούσα να του γράψει ότι δεν ξέρει κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Το γνωρίζετε το. Την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, ναι. Σα έχουν αρχίσει αδιάβαστο. Λοιπόν. Όχι όλο. Και από εκεί και μετά. Από εκεί και μετά. Μπορείς να χρησιμοποιείς αυτή την τεχνολογία για να αμυνθείς από επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα οι επιτιθέμενοι γυμνάζουν τη μηχανή περισσότερο για να επιτεθούν. Κάνουν αυτοματοποιημένες επιθέσεις χωρίς να χρειάζεται να κάνουν άλλες παρεμβάσεις. Εκεί λοιπόν στο μέλλον θα υπάρξει σίγουρα επάγγελμα όπου θα είναι ο μηχανικός πληροφορικής ο ειδικός που θα γυμνάζει τη μηχανή να πατάει γρηγορότερα και να παίρνει περισσότερα ερωτήματα. Περισσότερες απαντήσεις στα ερωτήματα. Υπάρχουν επαγγέλματα σήμερα που πριν από 5 χρόνια δεν τα φανταζόμασταν. Αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά της πληροφορικής σε όλη την Ευρώπη περισσότερο από 1 εκατομμύριο ειδικοί σε θέματα ασφάλειας δικτύου. 1 εκατομμύριο. Οπότε τα παιδιά που φεύγουν από εδώ, δεν φεύγουν μόνο για καλύτερο ή ένα καλύτερο μισθό. Υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές και έρχονται εταιρείες στην Ελλάδα να επενδύσουν και δεν βρίσκουν προσωπικό. Πάντως, είδα στο Κουβέιτ τώρα ότι δημιουργήσαμε και μία παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά, κοιτάξτε. Αλλά, δεν ξέρω. Σε συνδυασμό με τα. Λέμε πολλές φορές για τα fake news. Ναι. Άλλη κατηγορία. Deep fake video, έχετε δει. Έχετε δει ένα βίντεο που το 2000 φαινόταν η Βασίλισσα να κάνει διάγγελμα στο λαό. Αυτό λοιπόν το έκαναν σε συνεργασία το Παλάτι με το κανάλι 4 της Μεγάλης Βρετανίας. Προκειμένου να πείσουν το λαό ότι κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά που βλέπετε τα μηνύματα, αν δεν είναι επίσημα, δεν εκπορεύονται από την επίσημη, από το παλάτι ή από την κυριοπίσημη κυβέρνηση, να είστε πολύ προσεκτικοί γιατί βλέπετε. Άλλη μάστη κατά το fake. Άλλη μάστη. Και είχε κυκλοφορήσει και τέτοιο deep fake βίντεο ακόμα και με τον Ομπάμα. Σκεφτείτε τώρα να σε εμφανίσουν να λες κάτι, ένα πολιτικό να κάνει ένα διάγγελμα. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Δυστυχώς. Δεν είναι μόνο τεχνητή νοημοσύνη, είναι και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Αυτό θα ναι, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, κύριε Παπακώστα, κύριε Ζιαμπάρα. Το διαδίκτυο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αρκεί να το ξέρεις να το χρησιμοποιείς σωστά, να το εκμεταλλευτείς, θα πω εγώ, θυμίζω αυτή τη λέξη, και να πάρεις τα θετικά του. Να είσαι πολύ προσεκτικός, όπως είσαι προσεκτικός, θα περπατάς στον δρόμο και κοιτάς λίγο πάνω, μην τυχόν πέσει καμιά γλάστα στο κεφάλι. Προσέξτε. Τα τελευταία χρόνια ειδικά είχαμε απίστευτες εφαρμογές. Mm-hmm. Και κεντρικά από το Δημοκρατικό Ψηφιακή Διακυβέρνηση, αλλά και από Δήμους εδώ. Υπάρχει φοβερή οργάνωση. Mm-hmm. Αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνεις αν δεν υπήρχε αυτή η δικτύωση που υπολογίζεται σε όλα αυτά. Και η εξοικείωση βέβαια των νεότερων ανθρώπων. Κύριε Παπακώστα, κάτι να κλείσουμε πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπουμε τις δράσεις που κάνει, τα είπαμε στην αρχή. Θέλω να πούμε σε ποιο τηλέφωνο μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Παραμύθια εδώ σας έφερα για τα μικρά παιδιά, δεν ξαφνικά και τόσο μικρά παιδιά. Μας έγραψε ένα παραμύθι η κυρία Ρουγγέλη, ο Σύμφης, ο Ποντικός και το διαδίκτυο. Στο εδώ. Το οποίο αφηγείται μια ιστορία. Βεβαίως, μπορούμε, ναι, φυσικά. Ναι, αυτό. Ναι, κύριε Ρουγγέλη. Αυτά τα διανέμουμε δωρεάν, δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάτι. Τα διανέμουμε δωρεάν. Τα τυπώνουμε και στο τυπογραφείο της αστυνομίας πλέον, οπότε μειώνουμε και το κόστος. Επομένως, μπορούμε να σας στείλουμε. Είναι απευθύνεται σε παιδιά 4 έως 10 ετών
Και το σκεφτήκαμε όταν στην αρχή του COVID είδαμε ότι η παιδιά αυτής της ηλικίας πλέον μέσω του υπολογιστή έκαναν μαθήματα. Θέλαμε να τους δώσουμε ένα ερέθισμα λίγο, ότι κοιτάξτε, ωραίο, τι μπορώ να κάνω, αλλά και να προσέχω λίγο ποιους κάνω φίλους και ποιους συναντώ. Πού απευθύνεται όποιος θέλει για την υπηρεσία. 111-88 πενταψήφιο αριθμός χωρίς χρέωση. Την αρχή όταν το είχαμε κάνει, αν θυμάστε ότι υπήρχαν κάποιες χρεώσεις με πενταψήφιο από εταιρείες που έκαναν απάτες, και διαπιστώσαμε ότι και αυτό έχει μια μικρή χρέωση βέβαια, αλλά τελικά με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπαιδεύων και Ταχυδρομείων και οι υπάροχοι το έβαλαν στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, οπότε είναι δωρεάν. Με email, σε παρουσίαση όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να καταγγέλλετε και φυσικά και μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο gov.gr, υπάρχει ειδική φόρμα καταχώρηση καταγγελίας. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω. Ναι, παρακαλώ. Χαρά μου. Ένα, δύο, είπα λέει προηγουμένως, αν θυμάμαι καλά, ότι απαταιώνες σαν μηνύματα υποδιόμενοι τα άκουρια και τέτοια, σαν μηνύματα για να μας αποκλέψουν στοιχεία εμείς, πώς θα ξέρουμε άμα ότι είναι απαταιώνες οι κανονικές συνήθειες. Γενικός κανόνας, κανένας ποτέ, καμία τράπεζα, κανένας φορέας δεν θα σου στείλει μήνυμα στο κινητό, στο κινητό που να σου λέει πάτησε εδώ, βάλε εδώ τους κωδικούς ή συνδέσου εδώ για να δεις αυτό. Αν σου ζητήσουν να καταχωρήσεις κωδικούς τράπεζας, δεν θα καταχωρήσεις. Για παράδειγμα. Αν δείτε και η εφορία όταν στέλνει μηνύματα, σας στέλνει στο email που έχεις δηλωμένο. Είσαι αξιόπιστο κινητό. Αν, για παράδειγμα, πριν από κάποια χρόνια αντιμετωπίζαμε κάποιες απάτες, έστελνε το ΙΚΑ ένα τέτοιο μήνυμα και έλεγε καταχώρηση δεν θα στοιχείο να πάρεις μία επιστροφή από ένα, όχι συγγνώμη, για να πάρεις ένα επίδομα. Ο άλλος ήταν συνταξιούχος του Δημοσίου και καταχώρησε στο ΙΚΑ για να πάρει το επίδομα. Πώς θα το πάρεις το επίδομα από το ΙΚΑ όταν είσαι συνταξιούχος του Δημοσίου? Δηλαδή, πρέπει να δίνει σημασία στη λεπτομέρεια. Ναι, να το σκεφτούμε λίγο. Δεν χρειάζεται να απαντήσουμε επί τόπου. Ας το σκεφτούμε λίγο. Ας βλέπεις και λίγο το συντακτικό όπως το γράφει. Δηλαδή αυτή η μετάφραση βγάζει μάτια. Και όσον αφορά το ίδιο θέμα σε ιστοσελίδες, ας πούμε, που δεν είναι ασφαλή, πώς θα ξέρουμε ποια ιστοσελίδα είναι ασφαλή και ποια όχι, ο οποίος είναι απειλή? Οι ιστοσελίδες του, ιδίως του δημοσίου και του μεγάλων εταιρεών που είναι ασφαλείς, έχουν ένα S. HTTPS. Είναι secure, είναι διασφαλισμένοι και έχουν και ένα λουκετάκι. Αυτό, αν σου το εξηγήσω τεχνικά, μπορεί υπό προϋποθέσεις να το βάλω και σε ψεύτικη σελίδα. Αλλά θέλει να είμαι πολύ μοιημένος τεχνικά για να το κάνω. Δεν είναι τόσο απλό. Όμως οι σελίδες αυτές σε διασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζυγίδης, κύριε Κοντούρη, κάνατε ερωτήσεις. Είναι σύζυγός μου, οπότε μου επιτρέπετε να το απαγορέψω. Είναι ανήσυχο. Ανήσυχο. Αυτό που θέλω να επισημάνω στον κόσμο είναι, αναφερθήκατε κύριε Παπακώστα στο κομμάτι των μηνυμάτων, των SMS ενδεχομένως. Το ίδιο πρόβλημα, όμως μιλώ για πρακτικό θέμα τώρα, συμβαίνει και με τα emails, που μπορεί να έρθει ένα email ψευτικό με την ουρά του, ας το πούμε έτσι, λίγο διαφορετικό, για πρακτικά πράγματα μιλάω, και να ζητήσει πάλι στοιχεία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κανένα δυο σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε για να καταλάβουμε ότι αυτό το email δεν είναι ούτε της τράπεζας, ούτε κανένας άλλο μέσα. Αυτά είναι μετάφραση, για να μας πει και να ξέρει ο κόσμος. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια, τα emails είναι χειρότερα. Τα emails είναι κερκόπορτα, είπαμε, στη διείσδυση σε έναν υπολογιστή. Επομένως θα είναι περισσότερη προσοχή, αυτό είναι γεγονός. Μπορεί να ανοίξω ένα συγκεκριμένο αρχείο, να τρέξει και κάτι και να μου υποκλέψει πράγματα. Ιδίως τραπεζικούς λογαριασμούς, όταν αποθηκεύω τους κωδικούς, αυτό μπορεί να τραβήξει και τους κωδικούς και από τον browser πάνω να μου πάρει στοιχεία που μπήκα και την πληκτρολόγησα, αν είναι του τελευταίου διαστήματος. Πρέπει να προσέξω λοιπόν κάποια τέτοια βασικά πράγματα. Όσον αφορά, αν λάβω ένα mail όμως, συνήθως επειδή τα email σε αυτά το είπε και ο κ. Γιαπάρας, δεν έρχονται μαζικά. Μπορεί να στέλνουν στην Ελλάδα, σε
σε χιλιάδες λογαριασμούς. Το ίδιο μήνυμα μπορεί να το στείλουν στην Βουλγαρία ή οπουδήποτε αλλού και το βάζουν σε αυτόματους μεταφραστές, επομένως είναι κακομεταφρασμένα. Δηλαδή, θυμάμαι μήνυμα που ερχόταν στην Ελλάδα, απατηλό, και έλεγε με τις απολογίες μας. We apologize, ας πούμε, με τις απολογίες μας. Ναι, έτσι. Δεν θα ήμασταν ποτέ με τις απολογίες μας εμείς. Έτσι. Αλλά να προσέξουμε κάποια πράγματα. Και επίσης, αν κάτι είναι τόσο επιτακτικό, δηλαδή ακόμα και από την εφορία να έρθει μήνυμα, δεν σου πει εφορία, πες τώρα στο λογαριασμό σε 10 ώρες τελείωσε η διαδικασία. Θα πρέπει να το σκεφτεί. Θα μπορούσε, κύριε Παπακώστα, εδώ που τα λέμε να το κάνει. Εντάξει, ευτυχώς δεν το κάνει. Λοιπόν, το μικρόφωνο. Το πήρε. Μπορώ να σας βγάλω έξω από την αίθουσα, αλλά θα σας συγχωρήσω. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Θα ζητήσω τη συγγνώμη, αλλά δεν θα κάνω ερώτηση. Θα πω το εξής, το παραμύθι που έχετε φέρει, το είχατε φέρει και στο Βόλο. Ήταν πράγματι πολύ καλό και ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία της Υπουργού εδώ πέρα, γιατί εμείς αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα. Πήραμε το φιλιαράκι αυτό το πολύ καλό ελληνικό, το καλογραμμένο, και θελήσαμε να το πάμε σε κάποια σχολεία. Πρέπει όλα τα σχολεία λοιπόν για να το δεχτούν να έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Αφού λοιπόν εδώ είναι υπουργός, μήπως να υπάρξει μια συνεργασία. Α, έχει πάει ήδη. Βεβαίως. Έχει πάει ήδη στα σχολεία. Κύριε Παπακώστα, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την βοήθεια και τη συνεισφορά. Έχει πάει ήδη στα σχολεία και μάλιστα προχθές εγώ παρακολούθησα ένα δραματοποιημένο. Δηλαδή, κάνει ένα σκέτσο σε ένα σχολείο τα παιδιά για το σύνθημα των Κοντικούλη και ήταν πολύ σημαντικό. Το παρακολούθησαν όλα τα παιδιά που πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θέλω να πω με την ευκαιρία για να μην πάρω από τον λόγο και να κουράσω ότι πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά σας, ενημέρωση των παιδιών. Κάνουμε τα δραστήρια δεξιοτήτων που είναι βιωματικές θεματικές ενότητες. Διδάσκουμε τα παιδιά από τον υπηαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο και για τον ψηφιακό εγγραμματισμό και για την ασφαλή προήγηση στο διαδίκτυο. Και κάνουμε όμως, ξέρετε πολύ καλά, και τοπικά συνεργασία με την αστυνομία και με το πανεπιστήμιο, ώστε τα παιδιά να ενημερώνονται. Κυρίες και κύριοι, διευθύνει η συμπληρωματική δράση με τους εξαιρετικούς ομιλητές. Το συνάδελφο πρώτη φορά το συνάντησα, αλλά κατάλαβα ότι βοηθά πάρα πολύ. Ενισχύει πολύ την προσπάθεια του σχολείου. Και γι' αυτό με αυτή την ευκαιρία και σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ που βοηθάτε. Και εμείς να πω και κάτι συμπληρωματικά στο κύριο Υπουργό. Να ξέρετε ότι όλο το υλικό που πηγαίνουμε εμείς στα σχολεία, καταρχήν έχει την έγκριση το υλικό που πηγαίνουμε και οι ομιλητές, ακόμα και οι παρουσιάσεις, αυτά που λέμε στα σχολεία, έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Μην φανταστείτε ότι εμείς ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνουμε μέσα και λέμε ό,τι θέλουμε. Εννοείται ότι το Υπουργείο Παιδείας, ως κάθε αρμόδιο Υπουργείο, πρέπει να γνωρίζει. Δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ εκεί. Αλλά δεν σας έχουμε φορέψει σε τίποτα. Όχι, ποτέ, ποτέ. Τα γίνουμε αμέσως. Και το σχολικό δίκτυο, όποτε το ζητήσαμε, ναι, μας έδωσε τις πλατφόρμες παντού και μιλήσαμε σε όλα τα σχολεία. Εννοείται ότι έχουμε εξαιρετική συνεργασία και είναι και το πάνω το παιδί να το συγγραφεί. Να το θέλω εγώ ή όχι. Το κάνω γιατί είναι. Θέλετε όμως. Ενημερώνετε συχνά, δεν είναι πρώτη φορά που έρθει στο όνομά μας. Καλά, εγώ έχω ένα τελικά μικρόφωνο να το δώσουμε να προχωρήσουμε λίγο γιατί. Το Dark Web. Καλησπέρα. Όσον αφορά το σκοτεινό διαδίκτυο, σωστά έτσι, μια ενημέρωση πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε και γιατί είναι τόσο δύσκολο και για εσάς, γιατί υποθέτω ότι αφού είναι παράδοση, δεν μπορώ να και εσείς δυσκολεύεστε να εντοπίσετε κάποια πράγματα. Σκοτεινό διαδίκτυο είναι ένα. Καταρχήν, μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος μπορεί να είναι και 500 φορές μεγαλύτερος από το εμφανές διαδίκτυο. Αν σκεφτούμε ότι στο εμφανές διαδίκτυο μπορείς από το σπίτι σου να αγοράσεις υλικά, να χτίσεις ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε τι μπορούμε να βρούμε εκεί. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, είναι δύο οι άξονες. Ο ένας είναι ότι είναι ένας χώρος στον οποίο σε αυταρχικά καθεστώτα μπορούν να επικοινωνούν μέσω αυτού οι πολίτες να ανταλλάσσουν μηνύματα γιατί είναι κρυπτογραφημένα ή γιατί δεν μπορεί να βρει εύκολα ίχνη. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σκοτεινό διαδίκτυο και για παραβατική συμπεριφορά. Μπορεί να αποβάλει εκεί από όπλα, ναρκωτικά, ό,τι θέλει. Ποια είναι η δυσκολία. Όμως προσέξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά. Εάν εγώ αναζητήσω κάποια πράγματα, βάλω χρήματα, μπορώ να στοχοποιηθώ από αυτούς, δεν σημαίνει μόνο ότι θα αγοράσω αυτό που πάω να αγοράσω, μπορώ να τα αγοράσω. Θα στοχοποιηθώ, αν στοχοποιηθώ,
πάλι κινδυνεύω, δεν θα μπορέσει να βρει ούτε και έναν το δράστη εύκολα. Για το σκοτεινό διαδίκτυο έχουν και εμείς έχουμε ειδική ομάδα και υπάρχουν ειδικές ερευνητικές ομάδες παγκοσμίως. Είναι μια δύσκολη εξίσωση και καταλήγουμε, φτάνουμε πολλές φορές. Όσες φορές έχουμε φτάσει σε ανακάλυψη δραστών και με άλλες τεχνικές. Γιατί εμείς μιλάμε συνεχώς τεχνικά, αλλά είμαστε αστυνομικές αρχές, συνεργαζόμαστε διεθνώς, έχουμε και άλλες μεθοδολογίες, έχουμε και τη διαδικασία των ευρωπαϊκών εντολών έρευνας, έχουμε ένα δίκτυο διάλυσης λειτουργίας το 24/7, το οποίο θεσπίστηκε με τη Σύμβαση Βουδαπέστης και με τον νόμο 44/11 του 2016, ο οποίος πλέον θα αλλάξει με τη νέα σύμβαση που είναι σε διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θεσπίστηκε ένα δίκτυο 24/7 διάλυτης λειτουργίας και λειτουργίας στη χώρα μας υπό την υποπτία εισαγγελέα εφετών. Εκεί πέρα είναι ένα γραφείο το οποίο σε 24 ώρη βάση μπορεί να ζητάει διασφάλιση ηλεκτρονικών εκνών από άλλες χώρες, οπουδήποτε είναι. Αυτή τη σύμβαση την έχουν κυρώσει 61 χώρες. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκές χώρες και χώρες που είναι εκτός Ευρώπης. Βέβαια, είναι ένα παλιό νομοθέτημα. Η σύμβαση που υπογράφηκε το 2001, τότε και εσύ το 2003. Αντιλαμβανόμαστε ότι. Είναι δύσκολη εξίσωση. Ναι, όμως βελτίωσε διαδικασίες διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Αυτό ήταν το βασικότερο. Πέρα από ποινικές και οικονομικές διατάξεις, το βασικότερο ήταν αυτό. Ότι βελτίωσε σημαντικά τις συνεργασίες με τις ξένες χώρες. Είμαστε λίγο πίσω τελικά, κύριε Τζαβάρα, και στους νόμους για το διαδίκτυο τελικά. Δεν είναι θέμα Ελλάδας όμως. Όχι, το καταλαβαίνω γενικά, γιατί έχετε κάνει και στο εξωτερικό. Έχετε γνώσεις και για τους νόμους, το τι συμβαίνει και στο εξωτερικό. Είμαστε πίσω ακόμα. Είναι διεθνές το θέμα. Όταν εισήχθη ο ηλεκτρισμός στην Αμερική, χρειάστηκαν 50 χρόνια. Έτσι ώστε τα εργοστάσια να είναι πιο παραγωγικά με τον ηλεκτρισμό από ότι με τον ατμό. Φυσικά τώρα ο ρυθμός έχει ταθεί, είναι πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα. Θα χρειαστούμε πάλι κάποια χρόνια για να μπορέσουμε να λύξουμε τα λεγόμενα TIF problems, δηλαδή τα παιδικά προβλήματα του διαδικτύου. Το οποίο παραμένει μαγευτικό, παραμένει ένας καινούριος τρόπος ζωής. Όλοι τον θαυμάζουμε, τον θέλουμε, δεν πρέπει να τον φοβόμαστε. Από εκεί και πέρα ακολουθούμε τις οδηγίες του κ. Παπακώστα κατά γράμμα. Αν την πατήσουμε όπως πρέπει να πατήσω εγώ, δεν νιώθουμε ενοχές, δεν νιώθουμε ενοχές. Πριν πάρουμε τον κ. Παπακώστα την είπαμε στον τον πάρουμε, παίρνουμε τραπεζά μας. Ναι. Εντάξει. Όταν μιλάμε για τις απάτες, έχετε δίκιο. Για τις απάτες. Όσον αφορά τον εθισμό στο διαδίκτυο, δεν μένουμε στον εθισμό, δεν μένουμε στο διαδίκτυο, μένουμε στην πρώτη λέξη εθισμός. Αν του κόψουμε το διαδίκτυο του παιδιού, θα αποκτήσει εθισμό στο φαΐ. Κόψουν όλο φαΐ, πιθανόν να πάει στα ναρκωτικά, να πάει κάπου αλλού. Άρα το πρόβλημα είναι ο εθισμός και το γιατί υπάρχει εθισμός. Άρα λοιπόν, δεν ψάχνουμε τον κύριο Παπακώστα να λύσει τα προβλήματα του παιδί μας, αλλά κοιτάμε εμείς αν ως μάνες του δίνουμε τον χρόνο και την αγάπη που χρειάζεται, και αν ως πατέρες ασκούμε την πατρική εξουσία έτσι όπως πρέπει να την ασκήσουμε. Γιατί η ελευθερία δεν υπάρχει ως περιορισμός. Έχουμε άλλη ερώτηση. Εδώ η κυρία νομίζω έχει το μικρόφωνο, ναι. Ναι. Ονομάζομαι Σταυραντώνη Μαρία, είμαι διευθύντρια στο Γυμνάσιο Γενικιακής Τάξης Ξυλούπολης. Είμαι μέλος της Διοίκησης της Πρώτης της Ζωής, του Διοικητικού Συμβουλίου και Δημοτική Σύμβουλο. Θα ήθελα λίγο να μην φύγουμε από εδώ με μια ασάφεια στο μυαλό μου στο θέμα του grooming. Γιατί υπήρχε μια διαφορετική τοποθέτηση στους δυο σας, επειδή στα 17 χρόνια που είμαι διευθύντρια, κάθε χρόνο κάνω τουλάχιστον 2 με 3 ενημερώσεις στα παιδιά στο θέμα της ασφάλειας του διαδίκτυου, με την αστυνομική διεύθυνση του Βόλγια, με ψυχολόγους και στους μαθητές και στους γονείς. Και πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, είχαμε τον αστυνομικό από το Βόλγιο που μίλησε στα παιδιά και μας έδωσε ένα ζωντανό παράδειγμα, γιατί μάλλον έτσι καταλαβαίνουν τα παιδιά, λίγο ταρακουνούνται. Με ένα γεγονός που συνέβη στη Μαγνησία, σε ένα χωριό κοντά στο Βόλο, με μια 14χρονη μαθήτρια, η οποία έκλεισε ραντεβού με κάποιον που μιλούσε στο διαδίκτυο, που φαινόταν νεαρός, με πέτες, με σώμα κλπ. Όπως μας είπε και ο αστυνομικός της υποδιεύθυνσης πόλου, άφησε το κινητό στο σπίτι, γιατί έτσι της είπε ο νεαρός που μιλούσε μαζί. Θα βρεθούμε στην τάδε καφετέρια του Βόλου το βράδυ, αφήνουμε τα κινητά στο σπίτι, να μην μας βγουν οι γονείς. Κάποια στιγμή οι γονείς ανακάλυψαν ότι το παιδί έλειπε. Δεν μπορούσαν να το βρούνε πουθενά. Το κινητό ήταν στο σπίτι, το κινητό ήταν κλειδωμένο. Πήγαν στην αστυνομική διεύθυνση του Βόλου.
Ευτυχώς για καλή του τύχη δεν μπορούσε, όπως είπατε, να το ανοίξει γιατί είχε κωδικό. Η μικρή αδερφή, κάπως τα κλεφτά, είχε δει με κάποιο τρόπο το κωδικό, τους βοήθησε. Βρήκαν άμεσα με ποιον μίλησε, γιατί αν υπάρχει, από ό,τι μας είπε, κίνδυνος για τη σωματική ακαιρεότητα του παιδιού, βρίσκουν εύκολα και με το, τα δικά σας τα στήματα που ξέρετε, και με τον εισαγγελέα, αλλά και με, το, με την ασφάλεια του διαδικτύου, ποιος ήταν το άτομο που μίλησε με το παιδί. Πήγαν στην καφετέρια που είχε δώσει ραντεβού, το παιδί ήταν μέσα, πήγαν αστυνομικοί με πολιτικά και ο νεαρός απέναντι από το παιδί ήταν 55 χρονών. Και το παιδί έπαθε σοκ όταν τον είδε και έφυγε βγαίνοντας από την καφετέρια και έσπασε την τζαμαρία και το προλάβαν και δεν έγινε κάτι χειρότερο. Γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε, εσείς πριν είπατε ότι είναι δύσκολο ή δεν γίνεται, νομίζω ότι στην επαρχία, δεν ξέρω αν στην Αθήνα, συμβαίνουν και ότι τα παιδιά να συμβουλεύσουμε τους γονείς να έχουν μια καλή σχέση με τα παιδιά τους, ούτως ώστε να τους εμπιστεύονται τον κωδικό κάπου κρυμμένο. Ας μην ανοίγουν, αν έχουν μια σχέση εμπιστοσύνης, να μην ανοίγουν το κινητό κάθε μέρα, να είναι κάπου κρυμμένο σε μια περίπτωση ανάγκης, όπως αυτή την περίπτωση που μας είπε στο δικό σας το χώρο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα σας πω τι γίνεται. Το κινητό, όταν έχει ένα μοτίβο ή οτιδήποτε άλλο ένα μοτίβο, δεν είναι εύκολο να το ανοίξει εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να πάει σε εργαστήριο. Το εργαστήριο δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή που ψάχνει το παιδί. Επομένως, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό εδώ είναι, κι εγώ έχω παιδιά. Ούτε κωδικούς τους έχω, ούτε εφαρμογή τους έχω που θα μπορούσαν να έχουν, ούτε τίποτα δεν έχω. Αλλά μιλάω και έχω μια ειλικρινή σχέση με τους, εγώ και η μητέρα τους. Έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τα παιδιά, συζητάμε τα πάντα, επομένως δεν χρειάζεται να κάνει κάτι κρυφά. Και ένα ραντεβού να έβγαινε, θα μου το έλεγε. Θα μπορούσα να εγκαταστήσω μια εφαρμογή παρακολούθηση. Αλλά το τηλέφωνο με το μοτίβο εκείνη τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει. Πρέπει να πάει σε μηχάνημα, σε εργαστήριο. Το οποίο το εργαστήριο αυτό είναι ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα σε εργαστήρια που τα διαβάζουν. Αλλά δεν είναι εύκολο και εκεί μεθόδο δεν το μηχάνημα ξαφνικά θα κουμπώσει και θα διαβάσει. Έχει διαδικασία που θα δουλέψει. Επομένως δηλαδή, αν χάθει πολύτιμο χρόνο εδώ παίζει τα λεπτά σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά μας είναι ότι δεν συναντάμε γνώσεις. Ποιος είναι αυτός που είναι στο διαδίκτυο. Τις περισσότερες των περιπτώσεων, ακόμα και οι υποθέσεις που καταλήγουν να καταγγελθούν, υπάρχουν άνθρωποι που εμφανίζονται γραμμωμένοι. Αυτό κάνουν. Οι φωτογραφίες δεν είναι δικές τους. Είναι αυτό ήθελε. Εντάξει, το θέμα είναι το θέμα σε αυτή την περίπτωση του ότι ακόμα, δηλαδή, να μάθουμε στο παιδί ώστε τουλάχιστον αν χρειαστεί, αν πάει σε κάποιο ραντεβού, να πάει μόνο του. Και αυτό είναι μια σύσταση. Τώρα από εκεί και πέρα έχει να κάνει πώς λειτουργεί κάτω στο κάτω σπίτι. Τώρα είναι. Ο κ. Παπακώστας έχει μια στοιχεία οικογένεια και πράγμα του, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι όπως εγώ που χωρίσαμε. Έτσι. Και έχω δύο κόρες. Ναι, μπορούμε και εμείς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, όπως το προστατεύει ο κ. Παπακώστας, αγαπώντας τη μάνα τους. Έτσι, μην θέλοντας τα παιδιά το δίλημα να επιλέξουν τη μάνα και τον πατέρα, να προσπαθούμε να είμαστε εκεί όσο μπορούμε να ασκούμε την πατρική μας εξουσία. Έτσι, και θα είμαστε εξίσου αποτελεσματικοί με τον κύριο Παπακώστα. Εγώ το είπα από την πλευρά ότι μπορούσα και τεχνικά να το παρακολουθήσω. Και δεν το έχω κάνει. Αυτό θέλω να έχετε σαν σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους. Δεν με ενδιαφέρει να το κάνω. Άρα το βασικό είναι να υπάρχει καλή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών και των γονιών. Δεν θέλετε στους γονείς, αν μου επιτρέπετε να μην θες να μιλήσουμε. Δεν μπορεί να μην έχετε μια θεία ή ένα θείο να μιλήσετε, που να σας καταλαβαίνει περισσότερο, να τα λέτε πιο και να της πεις, ξέρεις τι, εγώ θα πάω να συναντήσω αυτόν. Έχει το νου σου, γιατί θα πάω εκεί. Δεν θες να το πεις στη μαμά και στο μπαμπά. Εντάξει, οκ. Δεν μπορεί να μην έχεις ένα θείο, μια θεία, την ονά σου, δεν ξέρω, την ξαδέρφη, τη μεγάλη. Κάποιος μεγάλος πρέπει να ξέρει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι τόσο ένα θείο, άλλος αποκειμένοι, άλλος αποκειμένοι. Θέλει ένα απίστευτο δίκαιο αποκειμένοι. Εντάξει. Γι' αυτό πρέπει να τους μιλάμε. Ακριβώς, δηλαδή, ούτε σε θα μιλήσει το παιδί σε κανέναν. Αν σπάλω, διορθώστε με, δεν ξέρω και εγώ πώς έτσι να λέμε. Δεν θα μιλήσει εύκολα. Πρέπει όντως να έχει πολύ καλή σχέση με τους ίδιους τους γονείς. Και από την άλλη, ακόμα και καλή σχέση με τους ίδιους γονείς να μην έχει, θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένα μοτίβα προστασίας. Δηλαδή, σε δημόσιο χώρο, όπως δεν έχω να πει τώρα κάποιος από τους ομιλητές,
με το κινητό, γιατί όχι χωρίς το κινητό και πάει λέγοντας. Mm. Αλλά σε κτίρια και τα λοιπά δεν θα μιλήσει. Ότι δεν απομακρύνεσαι ποτέ από το σπίτι χωρίς να έχει το κινητό και μαζί. Όχι μόνο, αλλά και σε ένα δημόσιο χώρο. Δηλαδή τώρα πρέπει να είναι κάπου που να είναι ασφαλής με δύο-τρεις πύλες, οτιδήποτε. Θα πρέπει να περάσει και το σχολείο αυτά τα πράγματα. Ναι, γιατί όπως άλλο και το κινητό, αυτό το ρόλο έχει το κινητό, δεν έχει το ρόλο της παιδιά να διάνεις. Έχει και αυτό το ρόλο. Τώρα δεν είναι ο βασικός του ρόλος. Να το έχεις μαζί, δεν είναι ξέρω να μπορώ να σε αναστήσω. Σωστό. Έχουμε άλλη ερώτηση. Παρακαλώ, πρόεδρε. Ερώτηση προς τον κύριο Παπακώστα. Στις περιπτώσεις που δεν έχουμε ευτυχές αποτέλεσμα στη διερεύνηση, γνωρίζουμε βέβαια ότι δεν υπάρχει μία απάντηση κλπ. Η πλειοψηφία των αποτυχημένων προσπαθειών οφείλεται σε τεχνική υστέρηση των διοκτικών αρχών σε σχέση με τεχνολογικά μέσα που σωθούν οι δράστες ή σε άλλα ζητήματα όπως π.χ. νομικούς περιορισμούς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Μια συνολική αποτύπωση προφανώς δεν διάγνωσε αυτό. Να σας πω. Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι ότι δεν υποχρεούνται οι υπάρχοι σε διάφορα δικήματα να δώσουν στοιχεία. Τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή η τροποποίηση της Σύμβασης Βουδαπέστης η βελτίωση της Σύμβασης Βουδαπέστης, ναι, η Βουδαπέστη 2, ξέρετε, προσκρούει στις διαφωνίες των μεγάλων εταιριών των κολοσσών στο να ακολουθήσουν την τεχνική του Know Your Customer. Δηλαδή, πώς έχουν οι τράπεζες που έχουν πλήρη στοιχεία το ποιος έχει site, ποιος έχει λογαριασμό. Δεν το δέχονται οι εταιρείες και πολεμάνε τη ρύθμιση αυτή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, σε κομματική της φήμηση, ζητά σύγχυση από τη Facebook. Στην Αμερική, με την αναθεώρηση του συντάγματος, στο άρθρο 1 συμπεριέλαβαν τη συγκοφαντική δυσφήμιση και δυσφήμιση δεν είναι ποινικά δικήματα, είναι αστικά δικήματα. Αυτό όμως είχε αξία εκείνη την εποχή, γιατί αν σας συγκοφαντήσω εγώ εσάς, ξέρετε, ο Παπακώστας σας συγκοφαντεί, θα κάνετε μήνυση στον Παπακώστα. Μπορείτε να κινηθείτε ή αγωγή. Συγγνώμη, αγωγή στον Παπακώστα. Μέσω του διαδικτύου όμως, εγώ έχω τη δυνατότητα να δημιουργήσω ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό. Αμφισβητείται ακριβώς. Άρα, αφού εγώ πρέπει να βρω ποιος είναι πίσω, πώς θα το βρω. Μήνυση κατά γνώστον, επικοινωνία με τη Facebook. Η Facebook σου λέει να υποβληθεί επίσημα έτοιμα δικαστικής συνδρομής. Γνωρίζετε πολύ καλά τη διαδικασία. Εισαγγελία φέτον, με διαθέτοντα δικά σου τρόμα, Υπουργείο Δικαιοσύνη, θα κάνει ένα χρόνο να γυρίσει πίσω. Μετά από ένα χρόνο, η προσβολή μου φύγει και εμένα από εδώ, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εντάξει, το ξεπέρασα μετά. Θέλω να πω δηλαδή. Και επίσης, και τεχνικά υπάρχουν διαδικασίες τεχνικές απόκρυψης στις οποίες όμως και εμείς δεν είμαστε, και εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, τα VPN, τα δίκτυα, αν όσοι τα έχετε ακούσει. Αν εγώ όμως φτάσω και κατανοήσω ποιος είναι ο πάρος, ποιος είναι αυτός που έχει το VPN, θα μπορέσω να πάρω τα στοιχεία. Τι είναι το VPN για να το εξηγήσω απλά. Σκεφτείτε μια σειρά. Μπαίνω από εδώ, Βασίλης Παπακώστας, και βγαίνω από εκεί. Βλέπετε ότι βγαίνουν πέντε διαφορετικά ίχνη. Δεν ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Έχει αντικατασταθεί τα ίχνη που έχουν αντικατασταθεί στη σύραγγα. Αυτό λοιπόν είναι μια διαδικασία που όταν έχω φτάσει στο VPN θα μου δώσει τα στοιχεία ποιος είναι αυτός που μπήκε έτσι, πώς βγήκε και που κατέληξε. Αυτό βέβαια γίνεται επίσης και σε χώρες που έχουν κυρώσει αυτές τις διεθνείς συμφωνίες και απαντάνε. Για παράδειγμα, η Ελβετία δεν απαντάει. Επομένως, θέλω να πω, είναι μια διαδικασία και τεχνική, και τεχνικής φύσης και νομικής. Επίσης, πρόκληση για το δίκαιο. Κρυπτονομίσματα. Μέσω συναλλαγής. Δεν είναι νόμισμα, είναι μέσω συναλλαγής. Χρησιμοποιούνται πάρα πολύ. Επενδύουν πολύ. Πάρα πολύ. Υπάρχουν αυτόματα μηχανήματα ATMs που μπορεί να υπάρχουν και στο Βόλο. Αν κάνουμε μια αναζήτηση, θα δούμε πόσα υπάρχουν και στο Βόλο. Υπάρχουν. Στην Αθήνα 25. Τα ρυθμίζει και τα ελέγχει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Τα υποπτεύει πραγματικά. Ζητάει τους κατόχους διαφορετικά τα κατάσχει. Αν δεν βρει ποιος είναι ο κάτοχος του μηχανήματος. Και αυτό γίνεται για να μην γίνεται ξέπλυμα. Όμως ως νόμισμα δεν ρυθμίζεται. Είχαμε βρει μια φορά σε ένα μεγάλο δημόσιο κτίριο, όχι δημόσιας υπηρεσίας, φορέα υποπτευόμενο. Είχαν βρει, μας κάλεσε η
η διευθύντρια και μας λέει ότι έχω βρει ένα χώρο 100 τετραγωνικά που ήταν γεμάτο μηχανήματα. Κάρτες στημένες όπου έκανε εξόριξη κρυπτονομισμάτων. Πάμε εκεί πέρα, το βρίσκουμε, okay, κάνουμε τις κατασχέσεις. Ποιο είναι το αδίκημα εδώ? Κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί τα είχε βάλει εκεί ο υπάλληλος που όντως βρέθηκε μετά? Γιατί καταναλώνουν τρελό ρεύμα, απίστευτο ρεύμα. Δηλαδή από όλο αυτό που έγινε το πρόβλημα, ήταν η κατηγορία ήταν η κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν υπάρχει άλλο ποινικό αδίκημα, δεν είναι αδίκημα η εξόρεξη. Όμως η κατάληψη του δημόσιου χώρου, αυτό είναι ένα αδίκημα. Και πειθαρχικό βέβαια για την υπηρεσία του. Αλλά ουσιαστικά ήταν η κλοπή ενέργειας. Προσέξτε όμως τώρα. Σε ένα κτίριο το οποίο μπορεί να είναι 5.000 τετραγωνικά, το οποίο λειτουργεί καθημερινά, πώς θα αποτιμήσω την αξία του ρεύματος? Θέλω να σας πω, προσέξτε. Εγώ αυτό που κατέληξα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, αυτό που βλέπω είναι ότι η τεχνολογία τρέχει απίστευτα. Συμφωνώ ότι νομικά δεν μπορεί η νομική επιστήμη κάτι να έρχεται και να το αντιλαμβάνεστε πολύ καλά. Πρέπει να πάμε σε γενικότερες διατάξεις, να δούμε σε ειδικότερες. Ακριβώς. Επομένως, δεν μπορεί να τα ρυθμίσει όλα αυτά. Όμως η εξέλιξη της τεχνολογίας θα είναι μια διαρκής πρόκληση για το δίκαιο. Διεθνώς. Δεν υστερεί η χώρα μας κάπου. Σας το λέω, ούτε εμείς υστερούμε ως υπηρεσία ερευνητικά. Έχουμε μηχανικούς πληροφορικής, διδάκτορες του Πολυτεχνείου, εκπαιδευμένους στις καλύτερες, όχι σε θέματα πληροφορικής, σε θέματα cyber crime καθαρά. Και αναπτύσσουμε τέτοια σχολεία συνεχώς και στην Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ολλανδία. Εκεί όπου είναι οι καλύτερες χώρες δηλαδή στην αντιμετώπιση αυτού του εγκλήματος. Και επίσης, ένα για το οποίο είμαστε και περήφανοι, κεντρικός καθηγητής εκπαίδευσης για τη διερεύνηση στη ροή των κρυπτονομισμάτων είναι συνάδελφος η Αγγελική Κώστα, η οποία εκπαιδεύει όλους τους Ευρωπαίους σε θέματα ανάλυσης κρυπτονομισμάτων. Και την έχουμε στην υπηρεσία. Θέλω να σας πω, δεν υστερούμε κάπου. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικά μυαλά. Ήταν μιλήσει ό,τι περιέργειες από μέρος που δεν ήταν. Όχι, το κατάλαβα και ίσα που... Μας δώσατε και ένα ακόμα θέμα. Ναι, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Όπως και η απάντηση από την κράτη παιδί κατά χρόνο του κυρίου Παπακώστα είναι μία πάσα, μία ερώτηση προς τον κύριο Σκαπάρα. Βεβαίως. Η νομική αντιμετώπιση, κατά την άποψή σας, επίσης γενικό χαρακτήρα η ερώτηση, πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται στους χρήστες δημιουργικούς παραβάτες ή πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στον έλεγχο των πάροχων? Δηλαδή, η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι ζήτημα πλαισίου υποχρεώσεων των παροχών ή των μεμονωμένων χρηστών? Πρόεδρε, Στρατηγόπουλε, Χρήστο, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί δεν την ήθελα να φύγουμε από εδώ χωρίς να τεθεί το δίλημα ότι προσπαθώντας να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη ασφάλεια, μην αρχίσουμε να έχουμε θέματα ελευθερίας. Ναι, ο κ. Παπακώστας μπορεί να προτείνει συνεχούς εργαλεία, αλλά κάπου πρέπει να αναρωτηθούμε και το προϊστάμενο του Παπακώστα, να του δούμε κάποια στιγμή αλλάξει. Οπότε είμαι επιφυλακτικός το να πάμε στους παρόχους και να αρχίσουμε να το ψάχνουμε το θέμα και από εκεί. Βλέπουμε την κίνηση στην Κίνα που περνάς κόκκινο και σου παίρνουν οι κλήσεις σου και σου παίρνουν λεφτά από τον τραπεζικό λογαριασμό. Όχι, δεν το θέλω στην Ελλάδα εδώ αυτό το πράγμα. Και είμαι πολύ επιφυλακτικός να πάω και να κλειδώσω το θέμα της ασφάλειας στους παρόχους. Όχι. Προσωπική μου άποψη, απλά το θέτω ως δίλημα. Δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ χωρίς να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Μία τελευταία ερώτηση. Ωραία, έχουμε δύο. Ο νεαρός που ήταν πριν και η κυρία με το κορντό δερμάτινο για να ολοκληρώσουμε. Προηγουμένως είπατε το πόσο χρήσιμο είναι το διαδίκτυο και το ότι κάθε παιδί έχει πρόσβαση να γνωριστεί ανοιχτό κάτι. Με βάση όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ενεργό πρόγραμμα στα σχολεία όπου να μας μαθαίνει πώς να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο στο βάθος?
πέρα από εφαρμογές γραφείου όπως Word, Excel κτλ. Πες όμως με την εμπειρία μας στα σχολεία κάτι που δεν υπάρχει. Δεν το γνωρίζω αυτό. Επίσης ότι γίνονται τέτοια εργαστήρια δεξιοτήτων και από πανεπιστήμια. Προχθές νομίζω ολοκληρώθηκε ένα τέτοιο από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το οποίο μπορείτε να μπείτε να εγγραφείτε διαδικτυακά και να το κάνετε. Το υποπτεύει ο Χρήστος Ξενάκης, ο καθηγητής πληροφορικής, το τμήμα των ψηφιακών συστημάτων του ΠΑΠΗ, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας κυβερνοασφάλισης της Ελλάδας, που πηγαίνει έξω και διαγωνίζονται. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε να γραφτεί και να το παρακολουθήσει. Ναι, αυτό λέει. Μπορεί να γραφτεί και στη συνέχεια εκεί θα είναι ένα μήνυμα δεξιοτήτων όμως. Δεν μπορεί να γραφτεί, δηλαδή. Αλλά όμως υπάρχουν αρκετά πανεπιστήμια που κάνουν τέτοια πρόγραμμα. Αν πείτε, δηλαδή, περιηγηθείτε λίγο στα πανεπιστήμια, κάνει μια αναζήτηση, μπορεί να πει και άλλα τέτοια προγράμματα. Επίσης, το ζητάει από το σχολείο. Το καταλαβαίνω. Εγώ, μα και εκεί, πανεπιστήμια. Εγώ αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι καμιά φορά η ίδια εκπαιδευτική πηγαίνει και βαθμιαία. Δηλαδή, ξεκινάει να μάθει πέντε πράγματα, να μάθει το Word, απ' έτσι θα ξεκινήσει. Α, ότι επειδή είναι στο γυμνάσιο, ίσω το. Ναι. Θα έπρεπε στο Λύκειο, α πούμε. Ναι, να σου... και αξίζει την ευρεία. Πάντω, κύριε Παπακώστα, εκείνο που κατάλαβα εγώ από το μαθητή και νομίζω είναι και δικαιολογημένο, είναι ότι θέλει το δημόσιο σχολείο να παρέχει τα δεδομένα. Όμω, αυτό που είπατε για το πανεπιστήμιο, το κάνουμε όπω σα είπα πριν και με το πανεπιστήμιο Θεσσαλή. Πάντοτε σε συνεργασία και με τις δικές σας υπηρεσίες. Ναι, δηλαδή, εμείς πρέπει να οργανώσουμε, αυτή είναι η ευθύνη της πολιτείας και καλοδεχούμενη κάθε βοήθεια και κάθε συνεργασία που εμπλουτίζει αυτές τις δράσεις στο σχολείο. Αλλά κατά πάση την ευθύνη, αντιλαμβάνεστε, δεν πρέπει να περάσει σε άλλους φορείς, οι οποίοι θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά, ενισχυτικά, αλλά δεν πρέπει και εμείς να απεμπολίσουμε την ευθύνη μας και με ευκολία να πούμε ότι μόνο το πανεπιστήμιο θα κάνει. Ελπίζω να σε καλύψαμε. Ωραία. Και η κυρία εκεί δεξιά, εσύ ως θα πάμε στις 2 ώρες κύριε Παπακώστα. Από την ώρα που ξεκινήσαμε να μετράω. Ωραία. Θα προσπαθήσω να ακούγουμε. Γεια σας. Αλήθεια ονομάζομαι, είμαι ψυχολόγος. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωσή σας. Μακάρι αυτά να γίνονταν και πιο τακτικά και πιο συχνά, γιατί η αλήθεια είναι ότι γύρονται διαρκώς καινούργια ερωτήματα και όσο προχωράει η τεχνολογία, αυτό θα συμβαίνει πάντα. Σας έφερα το μικρόφωνο. Ωραία, ευχαριστώ. Τέλος πάντων, για να μην κουράσω, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι τελευταία είναι πολύ διαδεδομένες οι πλατφόρμες RP, role playing, και όσους δεν γνωρίζουν, κυρίως σε εφήβους, με τους οποίους τυχαίνει να συνεργάζομαι λόγω της ιδιότητάς μου. Υπάρχουν λοιπόν συχνές αναφορές ότι μπαίνουν τα παιδιά παίζοντας αυτές τις πλατφόρμες και δεν αισθάνονται ασφαλή ως προς ποσά που ζητούνται από τους διαχειριστές, ας το θέσω έτσι, αυτών των servers. Και μου έχουν ρωτήσει, έχουν ζητήσει τη συμβουλή μου. Εγώ φυσικά πάντα του παραπέμπω στη δίωξη του ελληνικού ιδρύματος, ενημερώνοντας πάντα και για το σύνδεσμο των αντίστοιχων που έχουμε στον Βόλο. Αλλά θα ήθελα έτσι να μας πείτε, τι πρέπει να προσέχουμε γονείς εφήβων που ξεκινούν και έχουν επαφές με τέτοιου είδους πλατφόρμες Holiday, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστές, ας πούμε, στο σύνολό του. Ναι, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να κοιτάμε είναι όμως στα παιχνίδια τα φυσικά που έχουν πάνω ένα όριο ηλικίας. Πρέπει να κοιτάμε και το ηλικιακό όριο με βάση το οποίο επιτρέπεται να παίξουν τα παιδιά. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με το περιεχόμενο του κάθε παιχνιδιού. Δηλαδή, ξέρετε, τα περισσότερα παιχνίδια έχουν βία. Και γι' αυτό βλέπουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα στην Αμερική και σιγά σιγά αναρωτιόμαστε εδώ γιατί ξαφνικά δέρνουν διαλύγει και στον δρόμο. Είναι ειδικά κοινωνιολόγοι και έχουν μεγάλη δουλειά και εσείς έχουν μεγάλη δουλειά να κάνουν. Ακριβώς γι' αυτό, επειδή είναι σχολή του παρεμβαίνω, ιδίως μετα-COVID εποχή, που συνεχίζουμε να έχουμε συνέπειες και προεκτάσεις που δεν είναι ακόμη εμφανείς, απλά όσοι εμπλεκόμαστε με τα παιδιά και ιδίως την ψυχική υγεία, το βλέπουμε λίγο πιο νωρίς από την υπόλοιπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται πολύ τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή το YouTubing, το influencing, όλο αυτό, το TikTok είναι εξαιρετικά ελκυστικό για να προσδοκίες στα παιδιά ακόμη και για επαγγελματικούς στόχους. Ακριβώς. Και θα γίνεις influencer και θα γίνεις YouTuber. Και ξέρετε, δυστυχώς προβάλλεται όλο αυτό σαν κάτι εξαιρετικά κερδοφόρο, σύντομο, άμεσο. Η αναγνώριση φυσικά στην ηλικία στην οποία αναφερόμαστε, η βία είναι και το ζητούμενο. Αναγνώριση σε μια ομάδα συνομιλίκων, αναγνώριση σε μια ευρύτερη ομάδα, που αντιλαμβάνεστε ότι όσο περισσότερο εύρος ανθρώπων παίρνει αυτό, κατακτώ και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και το ένα φέρνει το άλλο. Και βάσει περιπτώσει στις πλατφόρμες, λοιπόν, αυτό ήθελα να πω ότι τα παιδιά μπαίνουν συχνά σε αυτό. Εδώ τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση περί προτύπων.
Ναι, δεν θα τελειώναμε ποτέ, αλήθεια. Όχι, όχι, καταλαβαίνω να πω. Δηλαδή, δεν μας θέλει το διαδικτυακό παιχνίδι, ούτε το πώς παίζει διαδικτυακά. Τι πρότυπο έχει το παιδί αυτό. Αν το πρότυπο είναι να γίνει influencer, δηλαδή influencer και όσοι δεν ξέρουν, μπορώ να κάνω διάφορα βίντεο, να ταξιδεύω και να φοράω ρούχα συνέχεια και να βάζω την άρθρο τα ρούχα μου. Και παίρνω likes από αυτό και όσο περισσότερη επισκεψιμότητα έχω, βγάζω χρήματα. Αν το πρότυπό μου είναι αυτό, αν στα παιδιά μου εγώ δεν πέρασα το πρότυπο της επαγγελματικής του τι πρέπει να κάνει αύριο, δεν μου φταίει ούτε το παιχνίδι, ούτε το influencer, ούτε το εύκολο κέρδος. Άρα εδώ αυτό είναι γενικότερη συζήτηση, κοινωνική συζήτηση. Λοιπόν, πρέπει, έχουμε κουράσει τους ομιλητές μας, δυστυχώς. Τους έχουμε πολλή ώρα που μιλάνε. Κάντε μια τελευταία ερώτηση. Πρέπει να παρουσιαστώ, έτσι. Λέγομαι Χατζαπιστήλης και έχω συνεργαστεί στο πρώτο γυμνάσιο. Δεν πειράζει, είναι επιλογές σε λόγω διοικήσεως, οπότε μπορώ να φωνάζω δυνατά. Έτσι. Συγχαρητήρια, ήταν μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Ήσασταν πάρα πολύ ενημερωμένοι και πάρα πολύ θα είχατε να μπορούσατε να παρουσιαστείτε και να ήσασταν και πάρα πολλοί καθηγητές. Εγώ θα δώσω πρώτα συγχαρητήρια στο νεαρό. Δικαιώματα έχεις όταν μπορείς να τα υπερασπιστείς. Έτσι, τότε μπορείς να έχεις δικαιώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ήθελα να πω. Όλη αυτή η παρουσίαση μας έδειξε το διαδίκτυο. Εγώ το χρησιμοποιώ. Έτσι, το χρησιμοποίησα και στο ΣΕΡ, το χρησιμοποιώ και εδώ και στο σχολείο, το χρησιμοποιώ πάντα. Θα εστιάσω σε ορισμένα σημεία. Πρέπει να ακολουθήσουμε την εποχή μας. Οι γονείς θα πρέπει να είναι πιο πολύ κοντά στα παιδιά. Να μην ψάχνουν, και έχω κρατήσει πάρα πολλές σημειώσεις, δεν τις πω όλες, θα κλείσω. Να μην ψάχνουν αυτό το κάτι που τους λείπει τα παιδιά και τη νύχτα τι ακριβώς κάνουν με το διαδίκτυο. Εκείνο που με προβληματίζει όμως, πέραν από το την πληροφορία που θα τους δώσει, η γνώση δεν θα τους δώσει, η πληροφορία είναι αυτό που ψάχνουμε. Η γνώση είναι πιο πολύπλοκο, έτσι, το ξέρετε. Εκείνη την άμεση του αισθητηρίου συγκινησιακότητας, θα το πω ευθέως αυτό, είναι αυτό. Μωρέ, δεν τρέχει τίποτα, σιγά και τι έκανα. Έβγαλα μια φωτογραφία του φίλου και την ανήρθησα στο διαδίκτυο. Αυτό με πειράζει. Και είπατε και κάτι άλλο. Ότι ενδεχομένως θα περάσω και 50 χρόνια όπως έγινε ο ηλεκτρισμός στην Αμερική. Έτσι, ναι, το πρώτο πτυχίο είναι φυσικός. Εκεί υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ του Έντισον και του Τέσλα. Συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα, γι' αυτό ίσως τραβούσε μάκρος. Τώρα δεν ξέρουμε τι διαμάχη υπάρχει. Ίσως το νομικό πλαίσιο. Είπατε εσείς κύριε προηγουμένως ότι για τα κρυπτονομίσματα η μόνη καταδίκη ήταν ότι έκαιγαν πολύ ρεύμα. Με το ίδιο σκεπτικό και ο... Θα το πω. Ο Αλ Καπόνε δεν δικάστηκε για τους φόνους που έκανε. Δικάστηκε μόνο και μόνο για φόρο διαφυγή. Καταλάβατε. Δηλαδή εμείς θα πρέπει να βρούμε τέτοια νομικά πλαίσια ούτως ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε όλη αυτή την πληροφορία που είναι γύρω μας. Και κλείνοντας, δημιουργείται η ψευδαίσθηση πολλές φορές ότι τα ξέρουμε γιατί μπορούμε να τα βρούμε στο κινητό μας. Δεν θα ανοίξω το βιβλίο, ούτε την εγκυκλοπαίδεια, δεν θα ξέρω λογοτεχνία, δεν θα ξέρω το ένα. Θα ξέρω ότι μπορώ να χειρίζουμε αυτό καλά, αλλά μπορώ να έχω και την πληροφορία. Σας ευχαριστώ και θα σας πω καλό κουράγιο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και αποδείχθηκε το γεγονός ότι ήρθαν εδώ απόψε για να ενημερωθούν και να μεταλαμβαδεύσουν τις γνώσεις που θα μάθουν σήμερα στα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζιαπάρα, σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους όλων.